Λοιπόν, πάρα πολλά τα ερωτήματά σας και για τον κύριο Γεωργιάδη. Νομίζω τα έχουμε θέσει τα περισσότερα. Και για το κατώτατο μισθό ρωτήθηκε νωρίτερα. Ρωτήθηκε για όλα. Και για τον τομέα του και για την εγκληματικότητα. Και για τις στάσεις που είχε απέναντι στην Νέα Δημοκρατία στην αρχή και πώς άλλαξε. Αν άλλαξε κάποια από αυτά και για τα όπλα και για τα πάντα. Και για τον πρώην αρχηγό του, τον κύριο Καρατζαφέρη. Και για τις δημοσκοπήσεις και για τις εκλογές. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το θέσαμε, νομίζω. Εξάλλου το νόημα το πρωινό αυτό έχει. Διαβάζουμε ένα πολιτικό μαζί τη εφημερίδα και σχολιάζουμε όλα τα θέματα. Ένα πολιτικό ή άλλο πρόσωπο. Ναι, ή και άλλο πρόσωπο, ακριβώς. Άλλο πρόσωπο, επειδή τώρα είμαστε σε προεκλογική κατ' ουσίαν περίοδο. Και όπως χίλιες φορές έχουμε πει, άπαντες κρίνονται για αυτά που λένε και πράττουν. Βεβαίως. Και γι' αυτό είναι εδώ. Βλέπω μερικούς να κάνουν κριτική. Γιατί φέρνετε αυτόν, γιατί φέρνουμε τον άλλον. Τον φέρνουμε διότι είναι υποψήφιος. Και είναι ή βουλευτές ή υπουργοί ή υποψήφοι. Σοκράτη, Δημοκρατία, Συνασπισμός, Δημοκρατική Αριστερά, πάντες. Ποιο να φέρουμε. Που έχει κληθεί, θέλω να πω. Άντε πείτε εσείς ποιο να φέρουμε. Και περιμένουμε. Εγώ ρωτάω να πούν ιδέες οι τηλεθεατές. Ποιο να φέρουμε. Ποιον. Πείτε καμιά ιδέα, ρε παιδιά. Ας πείτε εσείς ιδέες. Μην μου πείτε πολίτες, γιατί ήμασταν η μοναδική εκπομπή που έχουμε φέρει ομάδες πολιτών κανονικά. Βεβαίως. Και θα το κάνουμε όχι μόνο σε εκλογές. Τώρα σε εκλογές θα γίνει χαμός. Θα τους φέρουμε απέναντι στους πολιτικούς. Βεβαίως. Κανονικά τους πολίτες, τους κανονικούς πολίτες. Όχι εκπρόσωπους συνδικάτων. Φέρε έναν από του που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ, φέρε έναν από το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Κανονικό κόσμο. Κανονικό κόσμο, απλό άνθρωπο. Κανονικό, πολίτη, εργαζόμενο. Θυμάσαι το μαγαζάτορα από τον Πειραιά. Α, μπράβο. Ποιος ήταν ένας με ξηρούς καρπούς, μια κυρία που είχε το, ο άλλος ο κύριος που είχε το βιβλιοπωλείο, μια άλλη κυρία που είχε κατάστημα ρούχων. Βεβαίως. Και έναν εργαζόμενο και έναν άνεργο. Από διάφορες κατηγορίες. Ναι. Και θυμάμαι στη φάση την αρχική, την τρομακτική έκπληξη που είχε ένας ο άνθρωπος που είχε ένα κατάστημα με ξηρούς καρπούς, ο οποίος έφερνε προϊόντα κυρίως από την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά, που για πρώτη φορά του ζητήθηκε από μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν 30 χρόνια, ΚΑΣ. Μετρητά. Όλο βέβαια, το ποσό. Ναι. Και εκεί κατάλαβε και ο ίδιος πόσο μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει. Ακριβώς. Και πόσο αλλάξει το περιβάλλον, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αν έχετε καμιά καλή ιδέα για κάποιο ιδιαίτερο πρόσωπο ή και όχι ιδιαίτερο. Να, είπε ένας κατευθείαν, τον Ταλάρα. Φέρ τον Ταλάρα. Τον είχε φέρει Τσαπανίδου, γι' αυτό τον φέραμε αμέσως. Ναι. Δηλαδή μετά που έγιναν τα επεισόδια σε βάρος του, λίγες μέρες πριν, τρεις-τέσσερις ήταν στην Τσαπανίδου. Μήπως θα φέρουμε τον Τζίμι Πανούση. Εμείς θα φέρουμε τον Πανούση, πρέπει. Ναι. Αφού έφερε ο άλλος τον Ταλάρα, ας πούμε, φέρει τον Τζίμι Πανούση. Θα να φέρουμε τη Φουρέιρα. Τη Φουρέιρα. Τη Ρία Αντωνίου. Μπράβο, ρε παιδιά. Ναι, ναι, κακή ιδέα. Ωραία η Φουρέιρα. Δεν έχετε πρόβλημα. Φουρέιρα ακόμα καλύτερα. Άμα δεν βρούμε τη Φουρέιρα, θα φέρουμε το Φερέιρα. Το Φερέιρα, ναι. Και αυτός καλός. Μετά τον ντέρμπι. Λοιπόν, Σιλβία, πάμε να πούμε ειδήσεις. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά λοιπόν στην ισογραφία της ημέρας. Η Ελλάδα πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει το νέο πακέτο στήριξης απεφάνθη το Eurogroup που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ στις Βρυξέλλες. Προέβλεψε ότι η επιτυχής ανταλλαγή των ομολόγων θα μειώσει το ελληνικό χρέος στο 117% του ΑΕΠ το 2020. Δεν θα υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση των Ελλήνων ομολογιούχων εναντί των Ευρωπαίων, διαβεβαίωσε τους ομολόγους του ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ανόητο διάλογο και σπέκουλα χαρακτήρισε τα περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε συνέντευξή του στους νέους φακέλους της τηλεόρασης του Sky. Έως τις 14 Μαΐου θα πρέπει να έχουν υπογραφεί νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφόσον έχουν λήξει, διευκρινίζει εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Στα 586 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός, στα 26 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο. Τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Κομισιόν. Τη μείωση της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των κομμάτων κατά 25%. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από ιδιώτες και με παροχές προτείνει ο Υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης. Κυδεύεται στις 3 σήμερα μετά το μεσημέρι από το κημητήριο Νέας Μύρνης η Δόμνα Σαμίου. Αντίστεφα, η οικογένεια παρακαλεί τα χρήματα να δοθούν στο Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας και στο Κοσμέτιο Ίδρυμα. Την Κυριακή, η Μητροπόλη της Ελλάδος, οι ένοπλες δυνάμεις, ο ΣΚΑΙ και οι συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα συνεχίσουν την εκστρατεία για τη συγκέντρωση ρούχων και κλινοσκεπασμάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παράλληλα, συνεχίζεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας και στα στρατιωτικά πρατήρια η συγκέντρωση τροφίμων. Αναλυτικά στο sky.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Τις γυρίες που τραγουδούν, λέει, το ρώσικο τραγούδι να φέρουμε. Πρέπει εδώ έχουμε τόσα ωραία κορίτσια χθες. Τα είδαμε τα διαμάντια εδώ αρχικά. Ξεκινούσε το μήνυμα από εδώ, δεν μπορώ να σας δείξω και έφτανε μέχρι εδώ. Ναι. Σωστά πράγματα, Νίκο. Φωνάρες. Είδες καθόλου Eurovision. Φωνάρες. Φωνάρες. Και οι τέσσερις παιδιά φωνάρες. Εάν δεν είδες τα δικά μας παιδιά, έχασες. Λυπάμαι. Ψηφίσαμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση χθες, παιδιά. Όλο λέμε. Είμαστε περίεργος λαός. Λέμε. Και άμα έμπαινε στα social media, που λέει και φίλοι,
Όλοι για αυτά συζητούσαν. Γιατί είναι παιδί μου να μην συζητούν, δεν είναι μέσα στην κοινωνία αυτά. Όχι, γιατί είναι οι ίδιοι που κάνουν μετακριτική και λένε μουσουλτού και τα λοιπά. Απλώς ακούγονται αυτοί οι πέντε που κάνουν κριτική. Ναι. Ποιος κάνει κριτική. Δεν ξέρω, στα social media που λέτε. Μπράβο στην ΕΡΤ για αυτό που έκανε χθες και δίνει τα έσοδα στα χωριά SOS και, και από εδώ και από εκεί. Μπορεί να άργησε λιγάκι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι το έκανε. Και έκανε μια ωραία εκδήλωση. Μόνο με νέα παιδιά, όπως είδα χθες εκεί στο κέντρο, χωρίς TV περσόνες και όλα αυτά που πηγαίναν τα άλλα χρόνια. Σεμνά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά. Αλλά αυτό που λέτε για τα social media. Και ο Γιώργος Φραντισχάκης, εξαιρετικός ο Γιώργος. Ο Γιώργος, θα τα θυμάσαι. Η Μαρία Ικοζάκο επίσης. Μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ... Μπράβο στα παιδιά. Εγώ έβλεπα Πάγκαλο εκείνη την ώρα. Τέλος Πάγκαλο. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Βίτσιο. Στα social media που λέτε γράφουν. Είδα ένα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά θα το βρω. Ότι είμαστε χώρα που κρύβουμε την εσπρέσο μέσα στην καθημερινή. Έτσι είναι. Όπως έκρυβαν παλιά το ριζοσπάστη. Παλιά λέω. Έβαζε μια δεξιά απ' έξω και μέσα το ριζοσπάστη. Όλος διάβαζε παράνομα. Τώρα κάνει το ίδιο. Ή όπως τα παιδιά έχουν απ' έξω το βιβλίο και από μέσα έχουν το Playboy. Λοιπόν, πάμε. Βαφτίζουμε το κρέας ψάρι, λέμε. Με καιρό, λέω. Πάμε, ναι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, όποτε δεν αποκλείται και τοπικά έντονες, χιόνια στα ορεινά, καθώς και σημειωρινές περιοχές ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο 7 με 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 8 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 10 και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 14 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη. Με τοπικές βροχές που βαθμία θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά. Όπως και να έχει, αργά το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 4 έως 8 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, παροδικά αυξημένη συννεφιά. Η βόρειο-δυτική άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς. Την Τετάρτη, οι βροχές που θα εκδηλώνουν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βαθμιά θα σταματήσουν περίπου μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν 5 με 7 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 15 βαθμούς. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λιγάκι. Πολλές έχουμε... προτάσεις βλέπω εδώ για το ποιος να φέρουμε. Και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και λέει ένας φίλος και για αυτούς που λέγαμε πριν, Τζίμερος Μπουραντάς. Να τους φέρουμε, που είναι αυτό το κόμμα το ιδρυθέν ήδη ή υποίδρυση. Δημιουργία ξανά, πιο. Ναι, όχι, το έκανε την πρώτη του συνέλευση την Κυριακή. Παιδιά, στο Χίλτον. Από ό,τι μάθαμε, είχε πολύ κόσμο. Η δημιουργία ξανά. Είναι μία από τις προσπάθειες. Θα το δούμε λοιπόν. Τα κάστρα από χτες το λέγαμε, παιδιά, που έχουν φτάσει, κοντεύουν να φτάσουν 2 ευρώ. Είναι ορισμένες περιοχές που έχουν φτάσει σε 92-93 τα κάστρα. Η βενζίνη, βέβαια. Είδα χθες, παιδιά, πρέπει να σας πω, σε μια περιοχή, στον Ταύρο ήταν νομίζω. Τι ήταν στον Ταύρο. 1,699. Βρήκες κάτω από 7. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει πάντα φωτογραφίες, ο κακός δεν το φωτογράφησα, δεν πρόλαβα γιατί περνάγαμε τα φωτογραφία. Αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση. Ακριβώς, βέβαια είναι είδηση. Είναι είδηση. Ωραία. Είναι είδηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τε ρωτήσαμε και για την Ευγενία, ρε παιδιά, ξεκινάει το dancing μεθαύριο, σου λέει Τετάρτη. Ρωτήσαμε, γιατί ξεχάσατε, λέω, ρωτήστε για την Ευγενία. Δεν ξεχάσαμε. Καθόλου. Λοιπόν, ρωτήσαμε τα πάντα. Πάμε παρακάτω. Νίκο, καλά, ξεκινήσουμε, Νίκο, με σένα που το έχουμε αφήσει και μετά θέλω να πω στους φίλους, θα συζητήσουμε λιγάκι για το θέμα των μπαρελάσεων που πλησιάζουν. Ναι. Είχε και την κυβερνητική σύσκεψη χτες και αποφάσισαν παρουσία της κυβέρνησης στις παρελάσεις. Κανονικά θα γίνουν βεβαίως. Όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση. Παρούσα. Και εδώ και στην περιφέρεια θα πάνε γενικοί γραμματείς, λοιπόν, υφυπουργοί κλπ. Θα πάνε και στην εδώ περιφέρεια. Δύο βουλευτές. Και όποιος φοβάται, ας πάει σπίτι του, παιδιά. Είναι απλό. Όποιος βουλευτής ή υπουργός φοβάται, να πει, παιδιά, το καπελάκι μου και φεύγω. Και να μην κατέβει και υποψήφιο. Και να πάει σπίτι του, όποιος φοβάται. Να πάει στο να βγει στην κοινωνία. Αλλιώς τι βουλευτής είναι. Σωστό. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Έτσι, μπαμπα. Λοιπόν, θα έχουμε δύο βουλευτές σας, εκ των οποίων μάλιστα υπέστηκε ένα. Μια σχετική πίεση στη Ρόδο. Να μας πούνε και αυτοί την άποψή τους. Πάμε εμείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, γιατί είναι η είδηση αυτό το πρωινό. Ο Νικολάς Σαρκοζή καταφέρνει και γυρίζει τη δημοσκόπηση. Όπως αναμενόταν. Για πρώτη σε μια φορά. Μέρα μέσα. Σε 2 μέρες. Ναι, 2.
Γιατί μεσολάβεις, βασικά, την Κυριακή είχες αυτήν την ομιλία όπου έθεσε το ζήτημα της συνθήκης Σέγγεν, μεταξύ άλλων, και έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο μεταναστευτικό. Επίσης έκανε λόγο ότι τέλος πάντων οι Γάλλοι πρέπει να ενισχύουν την δική τους οικονομία, να επιμένουν γαλλικά, αγοράζοντας γαλλικά προϊόντα κλπ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ο Σαρκοζή αυτό το πρωινό βλέπει τον εαυτό του στο 28,5% έναντι του Ολάν του σοσιαλιστή στο 27% για τον πρώτο γύρο. 1,5%. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το γυρίζει ο Σαρκοζή. Γι' αυτό και το λέμε. Είδες. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό παίρνει κι άλλος γραμμή από εδώ. Το θέμα είναι θα το κάνει όμως. Ο δικός μας. Παιδιά, το λέει. Εγώ, ας πούμε, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σαρκοζή. Ή με αυτό που Άδωνες πριν για τους μετανάστες. Θα το κάνεις. Γιατί μέχρι τώρα, όσο έχεις πει, δεν τα έχεις κάνει. Συμφωνείς. Γιατί να με πείσεις τώρα ότι θα το κάνει. Συμφωνώ να φύγουν μετανάστες 100%. 100%. Το συζητάς βεβαίως. Γιατί διαφωνείς. Θες μετανάστες εδώ. Είμαι υπέρ των ανοιχτών κοινωνιών, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Η ίδια ανοιχτή κοινωνία, πάντως έτσι όπως ορίζεται από τη συνθήκη Σέγγεν, είναι ένας βασικός πυλώνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ναι, μεν ο Σαρκοζή τώρα κερδίζει 1,5%, έτσι, σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση. Πλην όμως υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις μέσα στη Γαλλία, ακόμα και μέσα από την κεντροδεξιά και τον φιλελεύθερο χώρο, ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να παίζει στα χαρτιά, να μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, το ζήτημα του Σέγγεν. Γιατί αν υπάρχουν κάποιες βασικές πολιτικές ως πυλώνες, έτσι, είναι το ευρώ, είναι η συνθήκη Σέγγεν. Αυτό μου αρέσει λίγο. Στις εκλογές τα παίζουν όλα, Νίκο. Εντάξει, αυτό είναι το τρομερό. Τα παίζουν στις εκλογές. Και ξεχνάνε, για παράδειγμα, κάτι απόψη μου, εμείς με τον Δημήτρη τα συζητάμε πολλές φορές αυτά κιόλας, ότι δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε κοινωνίες φοβικές, κλειστές, περιχαρακωμένες κτλ. Πρέπει να σχεδιάζουμε κοινωνίες ανοιχτές, με ασφάλεια, με ίσα δικαιώματα, γιατί όπως λέμε, ας πούμε, για τον εγκληματία, πρέπει να πεις και για τον άλλον. Ο οποίος έχει και τον εκμεταλλεύεται. Ναι, μα το είπαμε και πριν. Αυτό το λέγαμε και πριν. Θέλω να πω από μένα αυτό που λέτε, είναι Βασίλη, όμως, δεν διαφωνεί κανείς. Το ξέρω ότι δεν διαφωνεί. Και αυτή η κοινωνία. Όχι. Όχι. Εδώ τι κάναμε στην Ελλάδα, Νίκο. Ανοίξαμε τα σύνορα και μπήκε όποιος ήθελε. Μα χωρίς πλαίσιο. Γιατί λοιπόν χωρίς ο πολίτης τώρα να είναι υπέρ των μεταναστών? Δεν είναι. Και τον δημοκρατικό πολίτη και τον ανοιχτό, όπως λες, τον κάνεις φοβικό. Τον κάνεις ξενόφοβο. Σωστό. Διότι δεν λειτουργήσε τίποτα από αυτά που λέει ο Βασίλης, που είναι σωστό αυτό που λέει. Γιατί όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούμε έτσι. Χωρίς πλαίσιο. Για πάμε. Ο άλλος πήγε να βάλει τους μεταράστες να ψηφίζουν σε ένα χρόνο. Μιλάμε, είμαστε χώρα αλλού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στα του... Να πάμε στα του Eurogroup. Μας τα έλεγε νωρίτερα η Σίλβια αναφορικά με τα νέα, τα δικά μας τέλος πάντων είναι θετικά. Και πόσο περισσότερο θα έλεγε κάποιος θετικό θα μπορούσε, είναι μάλλον το γεγονός ότι η Ισπανία τώρα πλέον μπαίνει πιο ψηλά στο κάδρο της κρίσης από ότι εμείς. Εμείς έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε κάπως. Με την επιτυχία του PSI, όπως χαρακτηρίζεται ομόφωνα, πλέον το ζήτημα για το Eurogroup μπαίνει στο ζήτημα μπαίνει στο επίπεδο της Ισπανίας, αν και κατά πόσο θα καταφέρει να περιορίσει το έλλειμμά της κατά 5% στο 5,3%. Ναι, δυσκολεύονται και αυτοί. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ηγεσία βρίσκεται ο Ραχώη, ένας κεντροδεξιός, ο οποίος ήρθε στην εξουσία, ο κύριος που βλέπετε, και το Υπουργικό του Συμβούλιο, οι οποίοι ήρθαν στην εξουσία υποσχόμενοι στους Ισπανούς επαναδιαπραγμάτευση. Ίδια, ένα άλλο μνημόνιο, πιο ελαστικό, κάτι με άλλες ρυθμίσεις κλπ. Αυτό σου λέω ίδια. Ο ίδιος ο κύριος Ραχώη τώρα λοιπόν θέλησε να βάλει την πολιτική πτυχή, να κάνει μια πολιτική διαπραγμάτευση σε επίπεδο Eurogroup, προκειμένου να μην υπάρξει. Με μεγάλη επιτυχία, φαντάζομαι. Ναι. Με ελάχιστη επιτυχία. Γιατί ουσιαστικά αυτό που του λένε οι Ευρωπαίοι είναι αυτά που είχαμε ακούσει και εμείς νωρίτερα, τέλος πάντων, τα γνωστά. Δεν γίνονται αυτά, του λένε. Να κρατήσουμε βέβαια ότι πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο προς την Ισπανία. Εμείς έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε από το κάδρο. Στο χέρι μας είναι. Καλά, παιδιά, τώρα. Έτσι, να δούμε. Τέλος πάντων. Πετρελαιάκι 1-0-9 πλήρωσε εδώ η κυρία Αθηνά χτες. Πετρελαιάκι 1-0-9. 1,1 δηλαδή ουσιαστικά. 1-0 το θέρμανση. Ναι, άστε, πάμε. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία να δούμε τι γίνεται. Αναφερόμαστε διαρκώς στο ζήτημα της Ιταλίας και πώς εκεί πατάσουν φόρο διαφυγή, απάτη κλπ. Έχουν πολλές ομοιότητες. Κοιτάξτε εδώ τα παλικάρια, γιατί είχαν στήσει στην Νάπολη μια ολόκληρη φάμπρικα. Τι ήθελες, πιστοποιητικό αναπηρίας, το είχες. Ήθελες επίδομα ανεργίας, το είχες. Ήθελες επίδομα πολυτέκνων, το είχες. Ήθελες οποιαδήποτε φόρο απαλλαγή. Θα κάνουμε και μόνοι μας. Αλλά κοιτάξτε τη συστηματικότητα. Πήγαν, βρήκαν παντού όλα τα χαρτιά.
ό,τι παραστατικό μπορούσε να φανταστεί. Και μιλάμε τώρα επιταγές. Αυτό το κύκλωμα έβγαζε επιταγές, εντολή πληρωμής τέλος πάντων, σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πεθάνει εδώ και μια δεκαετία, για παράδειγμα. Έτσι, και δηλαδή, μιλάμε κάτι εντελώς συστηματικό, οργανωμένο, αλλά από την άλλη έχεις και την Ιταλική αστυνομία. Που, έτσι, που είναι εξίσου συστηματική και οργανωμένη σε αυτή τη φάση και βλέπεις τι επιτυχίες. Και γι' αυτό, αν θέλετε, και προσωπικά επιμένω να προβάλλω αυτά τα πράγματα. Είδαμε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ιταλία που γίνεται συστηματική, οργανωμένη δουλειά με σχέδιο και με αποτέλεσμα. Λοιπόν, και μιλώντας για καύσιμα, έτσι, ο Ομπάμα έχει αρχίσει να ανησυχεί και ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί πέφτει στις δημοσκοπήσεις, πέφτει η δημοτικότητά του, και αυτό μεταξύ άλλων λόγω της τιμής των καυσίμων. Τώρα λοιπόν επιλέγει να κατεβάσει τους τόνους με το Ιράν προκειμένου να κατέβει κάπως και η τιμή των καυσίμων. Και μιλώντας για καύσιμα, και θα κλείσω με αυτό, εμείς και η Ιταλία είμαστε τα ακριβότερα κράτη σε βενζίνη. Στην Ιταλία, εντωμεταξύ, το λέμε και τις προηγούμενες ημέρες, μιλάμε για πραγματικό σοκ. Στα δύο παρακάτι είναι η βενζίνη, το... έτσι. Είναι πρώτο θέμα στα δελτία τους. Από τον γείτονα ετοιμάσου για τα δικά σου, που λένε. Και πραγματικά, υπάρχει ζήτημα. Κοιτάξτε, σε ορισμένες περιοχές της χώρας που είναι... Να και η καρτούλα στην Ιταλία τι επικρατεί. Απλά, αν θέλετε να το δείτε σαν δείκτη σύγκρισης. Έτσι. Στο 1,90 τέλος πάντων. Κοντά. Και εκεί που είμαστε εμείς, ένα 76, αυτή είναι ένα 86. Μέσο όρο περίπου εκεί. Χοντρικά. Λοιπόν, Νίκο, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε, Βρενίκο. Τώρα, έλεγα να πάμε να πούμε μια καλημέρα σε δύο βουλευτές που έχουμε κοντά μας. Τον κύριο Κώστα Καραγκούνη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Οδυσσέα Βουδούρη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ανεξάρτητος, ναι. Έχει διαγραφεί. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Πρώην Πασόκ, διαγραφείς από το Πασόκ. Καλημέρα. Μια και το λέμε, κύριε Βουδούρη, σκέφτεστε να προσχωρήσετε εκεί στη νέα κίνηση που ετοιμάζουν ο κύριος Καστανίδης, κυρία Κατσέλη κτλ. Και λένε ότι θα ανακοινωθεί αύριο κιόλα η συγκρότησή της. Κοιτάξτε, είμαστε σε επαφή με την κυρία Κατσέλη και με τον κύριο Καστανίδη. Δεν θα συμμετάσχω σε αυτή την ίδρυση, την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος, αλλά προφανώς θα είμαστε πάντα σε πολύ στενή επαφή και παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα. Ούτε θα κατεβείτε στις εκλογές. Πώς σκέφτεστε να γυρίσετε στο Πασόκ του Βενιζέλου? Κοιτάξτε, στο Πασόκ του Βενιζέλου, όπως πολύ σωστά το χαρακτηρίσατε, νομίζω δεν υπάρχει χώρος για ανθρώπους σαν και εμένα, δυστυχώς. Γιατί, κύριε, λέτε αυτό? Γιατί, κύριε, κοιτάξτε, λέτε, εδώ το Πασόκ δεν μπορεί να οργανώσει μια διαδικασία διαδοχής που να έχει δύο υποψήφιους τουλάχιστον. Ναι, ναι, σωστά. Δεν γίνεται αυτό. μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πώς δεν καταλάβατε, κύριε Βουδούρη, μου βουλευτής του Πασόκ ήσασταν. Τόσο καιρό και δεν ζητάγατε να αλλάξει το καταστατικό, να μην θέλει 90 ανθρώπους για να. Μα δεν είναι το καταστατικό. Δεν είναι το καταστατικό. Θα μπορούσε ο κύριος Βενιζέλος να βγει την τελευταία στιγμή και να πει στους οπαδούς του: ψηφίστε προφανώς να είναι υποψήφιος κύριος Παπουτσής. Το δικαιούται. Στο μέσα του δικό συμβούλιο. Είναι θέμα καταστατικού. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μια στροφή δεξιά του Πασόκ. Η ηγεσία, ο κύριος Βενιζέλος πλέον, αυτό το οποίο θέλει είναι ένα κόμμα. Η ερμηνεία που δίνω εγώ, ένα κόμμα το οποίο ξέρει ότι θα συρρυκνωθεί σε επόμενες εκλογές, άρα το θέλει αμιγώς βενιζελικό. Για να άρα δεν θα πολιτική, κατεβείτε σε εκλογές? Δεν θα κατέβω με το. Με ποιον θα κατέβείτε? Με ποιον θα κατέβω? Δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό κάτι πληροφορίες που υπάρχουν ότι βουλευτές, καλή ώρα σαν και εσάς, ανεξάρτητοι εννοώ, προερχόμενοι του Πασόκ, είναι σε μια συνεννόηση με τη Δημοκρατική Αριστερά, ισχύουν? Ναι, βέβαια, ισχύει. Υπάρχει μια συζήτηση με τον κύριο Κουβέλη και τις επόμενες μέρες πιθανώς θα πάρω και εγώ την απόφασή μου. Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, παιδιά. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για όλα όσα έγινε το τελευταίο διάστημα. Με παρελάσεις, με άλλες εκδηλώσεις που συμμετείχαν πολιτικοί, με ακρότητες που έχουν γίνει σε διάφορες περιπτώσεις, για να μπούμε και στο θέμα των παρελάσεων. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Παρελάσεις, όπως λέμε, πεδία μάχης. Έτσι κατέληξαν οι περισσότερες επαιτειακές εκδηλώσεις των τελευταίων μηνών σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας. Στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, τα επεισόδια που εκτελήχθησαν δεν είχαν προηγούμενο. Ομάδα διαδηλωτών έριξε τα μεταλλικά κυκλειδώματα που ήταν τοποθετημένα κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και επιχείρησε να προσεγγίσει την εξέδρα στην οποία βρισκόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι διαδηλωτές πέταξαν αυγά και αντικείμενα, φώναξαν συνθήματα. Ο Κάρολος Παπούλιας αποχώρησε από την παρέλαση. Λυπάμαι για τους υβριστές, να πούμε. Διάλεξαν μια μέρα που είναι ντροπή και είναι και νέοι άνθρωποι. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα.
15 χρονών ήμουν αντάρτης και πολεμούσα τον ναζισμό για, για τους Γερμανούς. Μην μου λένε τώρα ότι παππούλια προδότη, ποιος είναι παππούλια. Με μαύρες κορδέλες στα μουσικά όργανα και μαύρα περιβραχιόνια παρέλασαν μπάντα του Δήμου Αθηναίων και μαθητές, οι οποίοι μάλιστα αρνήθηκαν να χαιρετήσουν την πρώην Υπουργό Παιδείας, κυρία Διαμαντοπούλου. Πολεμικό το σκηνικό και στην περιφέρεια. Στο Ηράκλειο της Κρήτης φυγαδεύτηκε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Παντελής Τζορτζάκης. Εξαιτίας των επεισοδίων απομακρύνθηκαν όλοι οι επίσημοι από την εξέδρα. Στην Πάτρα, πολίτες κατέλαβαν το οδόστρωμα στην Αγίου Ανδρέου και αποδοκίμασαν έντονα τον Υφυπουργό Άμυνας κ. Σπηλιόπουλο. Στην Καλαμάτα, μερίδα πολιτών, κρατώντας πανό στα χέρια, επιτέθηκαν προς την εξέδρα των επισήμων, με τους αστυνομικούς να φυγαδεύουν κακήν κακός τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυγά, αποδοκιμασίες και προφυλακισμοί μεταξύ πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν στα Τρίκαλα. Αντίστοιχα επεισόδια σημειώθηκαν στην Κοζάνη, όπου ο Πάρης Κουκουλόπουλος δέχτηκε φραστική επίθεση. Στην Κέρκυρα, όταν το πλήθος αντιλήφθηκε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Στέφανου Κομνηνού, τον Ναύπλιο, τη Λαμία και τη Φλόρινα, όπου τη θέση των μαθητών πήρε ένα φέρετρο. Το γύρο της Ελλάδας έκανε τις επόμενες ημέρες η φωτογραφία του νεαρού μαθητή στη Λάρισα, που μούτζωσε την εξέδρα των επισήμων. Ανάλογες εικόνες εκτελήχθησαν και στην παρέλαση των Ιωαννίνων κατά την 99η επέτειο για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, με ομάδα μαθητών να μουτζώνει τους επισήμους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου. Προσέβαλε μια εθνική ημέρα το συμβολισμό μιας πόλης και προσέβαλε περισσότερο αυτούς που το έκαναν και όχι αυτούς τους οποίους απευθύνονταν. Μόλις μία εβδομάδα πριν, εκρηκτικό ήταν το κλίμα και στη Ρόδο, στην παρέλαση για την επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων. Ομάδα πολιτών επί αρκετή ώρα αποδοκίμαζε τους προσκεκλημένους πολιτικούς με υβριστικά συνθήματα. Στη συνέχεια έσπασε τον κλειό της αστυνομίας και ξεσφενδόνησε προς την εξέδρα γιαούρτια και μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παρέλαση. Μάλιστα. Αυτό ήταν το τελευταίο που είδαμε, όπου ήταν και ο κύριος Καραγκούνης εκεί. Δεν ξέρω αν προπυλακίστηκε και ο ίδιος. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν προπυλακίστηκα. Προλάβατε, φύγατε, έτσι. Τελικά, όταν έγινε αυτή η επίθεση προς την εξέδρα, είχαμε ήδη φύγει. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, κύριε Καραγκούνη? Πέρα από το μένος, τους πολιτικούς, την κρίση και όλα αυτά που λέμε. Είναι πλειοψηφικό ρεύμα αυτό, είναι μια μικρή ομάδα? Δεν είναι. Τι εγώ είναι? Θα σας πω. Τουλάχιστον αυτό που είδα στην Ρόδο. Ναι, ναι. Από τους 5.000 που ήταν εκεί παρευρισκόμενοι και συμμετείχαν στην εκδήλωση, στην πολύ σημαντική εκδήλωση, ήταν όντως μια μειοψηφία 200-300 ατόμων που έκαναν όλα αυτά τα επεισόδια. Μια πολύ μικρή ομάδα, λοιπόν. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζονται ούτε φάνταστες προσεγγίσεις, ούτε ιδιαίτερες αναλύσεις για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα και με το κίνημα των αγανακτισμένων, αλλά βέβαια και με τη βίαιη μορφή που έχουν πάρει με τα επεισόδια. Αυτή η μειοψηφία που κάνει τα επεισόδια. Θεωρώ ότι είναι η μετάβαση από το, αν θέλετε, εύκολο χθες, το γεμάτο δανεικά χθες, το γεμάτο ευημερία χθες, στην σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Τι, δηλαδή, είναι κάποιοι βολεμένοι αυτοί, λέτε, που ξεβολεύονται? Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι η χώρα θα έπρεπε να κάνει, δυστυχώς πετύχαμε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση, με τα λάθη που έχει το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια, να το πω και με τη χρεοκοπημένη πολιτική που ακολούθησε 30 χρόνια, έρχεται να μεταβεί στο σκληρό σήμερα. Και το σήμερα είναι σκληρό μεν, αλλά από την άλλη πρέπει και η χώρα να κρατηθεί ζωντανή. Αν είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Καραγκούνη, τότε γιατί δεν αντιδρούν περισσότεροι και αντιδρούν μικρές ομάδες, όπως λέτε, μειοψηφικές? Γιατί θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου αντιλαμβάνεται ποια είναι η κατάσταση, αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να κρατηθεί ζωντανή, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συνεχίσει. Είναι έτσι, κύριε Καραγκούνη, ή απλώς υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο αντίδρασης? Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος διαφωνεί με τις πολιτικές σας, διαφωνεί με τις επιλογές σας, απλώς δεν επιλέγει να το δείξει πατώντας ντομάτες. Εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου... ότι όσοι διαφωνούν με την πολιτική σας είναι αυτοί που πετάνε κανένα γιαούρτι. Μπορούμε να αναλύσουμε για την πολιτική, αλλά αυτό που λέω, θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί πως η χώρα δεν μπορεί να γίνει ζούγκλα. Διότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η χώρα. Έβλεπα μετά τα επεισόδια της Ρόδου, την επόμενη μέρα στο κανάλι σας, ότι υπάρχει 30% μείωση των τουριστών που θα έρθουν φέτος στην Ελλάδα. Βεβαίως.
Τι σημαίνει αυτό? Με στοιχεία επίσημα αυτά. Να μου λέτε, τι σημαίνει αυτό, ότι στη Ρόδο θεωρώ ότι δεν έκανε καλό όλη αυτή η εικόνα. Αυτό είναι βέβαιο ότι δεν έκανε να καλό. Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς θα πάτε στην παρέλαση 25 Μαρτίου? Βεβαίως και θα πάω. Όπως και όταν πήγα στη Ρόδο, μου είπαν πάρα πολύ ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν κάποια επεισόδια. Ναι. Μου λένε καλύτερα μην ανέβεις στην εξέδρα. Δεν μου πέρασε ούτε μία στιγμή από το μυαλό να μην ανέβω στην εξέδρα. Ξέρετε, στην εξέδρα δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Εκπροσωπούμε το κράτος, εκπροσωπούμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν χύσει το αίμα τους όλα αυτά τα χρόνια. Ω, μισό λεπτό. Εκπροσωπείτε την πολιτεία, κύριε Κουντούρη. Μου επιτρέπετε, κύριε Καραγκούνη. Είστε περήφανος για αυτή την πολιτεία που εκπροσωπείτε, για να την εκπροσωπείτε? Θα σας πω κάτι. Δεν είμαι περήφανος για πολλά από τα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Καθόλου περήφανος. Και αν θέλετε, υπό μία έννοια, είμαστε όλοι αγανακτισμένοι. Και εγώ, ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι αγανακτισμένος. Από το πρωί έχουμε... Είμαι και εγώ, δικηγόρος είμαι. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στα κακά, στα άσχημα των τελευταίων 30 ετών. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η κρίση πρέπει να μας δώσει το έναυσμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η αγανάκτηση που υπάρχει στον κόσμο, αλλά να εκφραστεί με τον ορθό τρόπο. Αρχίζουν ήδη έχουν αρχίσει τα κόμματα, πολλά από τα κόμματα, να λένε την αλήθεια, που δεν τη λέγανε μέχρι χθες. Κύριε Βουδούρη, εσείς θα πάτε σε κάποια παρέλαση? Ναι, προφανώς θα πάω. Ήμουνα στην 28η Οκτωβρίου, μάλιστα ήμουνα μόνος βουλευτής Μεσσηνίας ο οποίος πήγα, έγιναν αυτά τα γεγονότα και δήλωσα ότι προφανώς ο καθήκον μου είναι να είμαι πάντα εκεί. Αν μου επιτρέπετε όμως και το δικό μου σχόλιο. Είναι προφανές ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι ανεπίτρεπτες. Πραγματικά είναι ένα σκάνδαλο κατά με. Αλλά πρέπει να δώσουμε και μια ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι ότι γίνονται αυτά τα γεγονότα επειδή υπάρχει μια δυσαρέσκεια η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα πολιτικό τρόπο. Ένα πολιτικό αδιέξοδο. Γιατί δεν εκφράζεται όμως με πολιτικό τρόπο? Μήπως γιατί διαπαιδαγωγήσατε και κυρίως το Πασόκ που είχε μια αντίληψη για τα πράγματα τέτοια? Μήπως διαπαιδαγωγήσετε έναν κόσμο σε τέτοιου είδους, ας πούμε, αντιδράσεις απολύτικου χαρακτήρα? Δεν υπάρχουν δάσκαλοι στην κοινωνία. Μια κοινωνία είναι ένα ζωντανό πράγμα το οποίο εξελίσσεται. Προφανώς έχει ευθύνες. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι πάντα η εύκολη λύση. Φταίνε αυτοί. Όχι, οπότε δεν είναι θέμα εύκολη λύση. Δηλαδή, όταν εκπέμπεται ένας λόγος, για παράδειγμα, α θυμηθώ τα πιο παλιά χρόνια, για να μην είναι πρόσφατο, από τον επικεφαλής του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας, ότι δεν υπάρχουν θεσμοί παρά μόνο ο λαός. Η επόμενη κίνηση σε μια κρίσιμη κατάσταση είναι να μετράει κανείς τίποτα. Ούτε θεσμούς, ούτε νόμους, ούτε διαδικασίες. Δεν τη γνωρίζω αυτή τη φράση. Το αείμνηστου ήταν αυτή η φράση. Ναι, προφανώς δεν θα συμφωνήσω. Αυτό, να σας πω και κάτι άλλο, αν θέλετε, το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με τον νόμο. Έχουμε ένα πρόβλημα όχι με το συγκεκριμένο νόμο, με την έννοια του νόμου. Με την εφαρμογή των νόμων. Επειδή είμαστε μια χώρα η οποία ήταν επί 400 χρόνια, αν θέλετε, επί Οθωμανική κατοχή. Έχουμε την αίσθηση και έχει παραμείνει αυτό στην κοινωνία ότι ο νόμος είναι κάτι ξένο. Ότι ο νόμος είναι κάτι το οποίο μας επιβάλλουν και ότι δεν είναι κάτι δικό μας. Από το μυαλό δεν περνάει ότι μπορεί να σκέφτεται ο πολίτης ότι ο νόμος είναι έτσι και άρα εγώ δεν τον υπακούω, γιατί είναι άδικος, γιατί εφαρμόζεται κατά περίπτωση, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που μπορούν να μην τον εφαρμόζουν και να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί η πολιτική τάξη έχει ιδιαίτερη μεταχείριση από τον νόμο. Έχετε σκεφτεί γιατί υπάρχουν ορισμένες χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο οι οποίες είναι μπροστά και ορισμένες χώρες που είναι πίσω? Έχει σχέση με την αρχαιότητα του πολιτισμού? Όχι, βέβαια. Οι Ινδίες, παραδείγματος χάρη, είναι πιο αρχαίος πολιτισμός, είναι πίσω. Όχι. Έχει σχέση με τον πλούτο που έχει μια χώρα? Η Νιγηρία είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες και είναι υπανάπτυκτη. Γιατί η Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία, οι οποίες είναι χώρες που δεν έχουν πλούτο, που δεν έχουν ιστορία, που δεν έχουν απικίες, είναι μπροστά? Γιατί σέβονται τους νόμους και τους εφαρμόζουν, κύριε Βουδούρη. Ακριβώς. Κύριε Βουδούρη, με μια και το λέτε έτσι. Δεν είναι αυτό μεγάλη κουβέντα τώρα. Γιατί όταν εμείς οι Έλληνες πάμε στο εξωτερικό, είμαστε άλλοι Έλληνες? Και στο εσωτερικό είμαστε Ελληνάρες. Για ποιο λόγο? Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Άρα τον τόνο εδώ δεν τον δίνουν οι πολιτικοί που δεν εφαρμόζουν τους νόμους? Πρέπει να αυτό είναι το θέμα της κότας και του αυγού. Από πού πρέπει να αρχίσουμε? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε και οι δύο. Και από την κορφή και από τη και βάση. Από κάτω, ναι. Και η πολιτική ηγεσία πρέπει να δώσει το παράδειγμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Δεν μπορεί να λέμε ο κάθε πολίτης, α, δεν είμαστε κράτος εδώ και να πετάμε τα σκουπίδια μας δίπλα. Αυτό δεν γίνεται.
Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε από πού θα αρχίσει και όλοι μαζί να αρχίσουμε. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε τώρα, θα έρθει 25 Μαρτίου, είναι να σεβαστούμε αυτή την εθνική επέτειο. Υπάρχουν τόσες μέρες που ο κάθε πολίτης έχει ευτυχώς αυτή την κοινωνία, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία, κάθε δυνατότητα να εκφράσει την πολιτική του διαφωνία. Η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι ιερές εθνικές μέρες. Δεν υπάρχει πολιτική η οποία να μας διαχωρίζει για αυτές τις μέρες. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Μια και το είπατε για τις πορείες, από τα στοιχεία από την αστυνομία, 1.600 πορείες έγιναν μέσα στο 11. 1.600 ζωή να έχουμε, πόσες πια! Πόσο να αντέξει κανείς. Αλλά και μέσα στο 11 έχουν πάρθει μέτρα και έχει δημιουργηθεί μια κοινωνική κατάσταση που δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Όχι, το λέω σε σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Μπουδούρης, έχουμε ευκαιρίες. Ευτυχώς, ναι. 1.600 ευκαιρίες είχαμε να φωνάξουμε. Ευτυχώς θα υπάρχουν και εκλογές. Ναι. Και σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να επιλέξουμε το κόμμα μας. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι κατ' εμέ ακόμα πιο ουσιαστικό, που θα είναι να επιλέξουμε την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού σε όλα τα κόμματα. Έτσι είναι. Για να το δούμε. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε και τους δύο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μειοψηφικό ρεύμα το ρεύμα των ανθρώπων που αντιδρούν και αγανακτούν και φωνάζουν κτλ. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ μειοψηφικό το κομμάτι εκείνων που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς μιλάγαμε ακριβώς. Μιλάγαμε μειοψηφικό. Αυτό που πάει τώρα και πετάει γιαούρτια που πλακώνει στο ξύλο των άλλων κλπ. Αυτό είναι μειοψηφικό. Υπάρχει βαθιά πολιτική αντίδραση από πολύ κόσμο. Εγώ νομίζω ότι είναι πλειοψηφία δηλαδή του λαού. Η αγανάκτηση θα εκφραστεί με άλλο τρόπο. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο, δέρνω και πετάω για όρτι και λεμόνι. Όλοι οι αγανακτισμένοι, οι περισσότεροι, γιατί να το λέμε με όρους ακριβίας, αλλά ο άλλος θα εκφραστεί σε εκλογές. Σου λέει, εγώ είμαι αγανακτισμένος, ή θα διαδηλώσει, ή θα συγκεντρωθεί. Δεν σημαίνει ότι όλοι πετάνε για όρτι αγανακτισμένοι. Η βενζίνη που λέει ένας φίλος στην Αμερική έχει 4,5 δολάρια. Η βενζίνη το γαλόνι έχει 4,5 δολάρια. Το γαλόνι 4 λίτρα. Έτσι είναι, έτσι. Δεν το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημερίζουμε λοιπόν εδώ και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Λεξουργιώτη, κοντά μας ο καθηγητής, γεια σας καθηγητά, εργατικό δικαίου στο Πάντιο. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Γεια σας, Βασίλη. Θα δούμε και τον Γιάννη τον Κατέλη σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, μετά όμως, θα ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Γεια σας Γιάννη, καλημερίζουμε κιόλας. Ο κύριος Καραστεφανής τώρα θα είναι εδώ για να μας πει δύο έκτακτες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έλα Δημήτρη Καραστεφανή, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Έλα, σ' ακούμε, ναι. Νεκρές γυναίκες εντοπίστηκαν πριν από λίγη ώρα σε μια μονοκατοικία στην Λάρισα μετά από μικρής έκτασης φωτιά. Οι γυναίκες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, ενώ σε άλλο δωμάτιο εντοπίστηκε μια ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και τώρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Λάρισας. Την ίδια ώρα στα Τρίκαλα, παιδιά, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην δημοτική αστυνομία, ο οποίος αποτελούνταν από 8 γκαζάκια, εξεράγησαν τα 6 και από την έκρηξη δημιούργησαν μεγάλες υλικές ζημιές. Μάλιστα. Καλά. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λέω να ξεκινήσουμε με το Γιάννη τον Κατέλη. Να δούμε λίγο. Και Βασίλη, τα εργασιακά. Δηλαδή, τα εργασιακά. Καθώς αρχίζουν, εστάλει και εγκύκλειος που λένε οι σχετικοί κύριε Λεξουργιώτη, για την εφαρμογή του σχετικού νόμου που αφορά και στους μισθούς και στις συλλογικές συμβάσεις και στη διαμόρφωση του κατώτατου κτλ. Τα επιδόματα και τα σχετικά. Και καλούνται να προχωρήσουν στις συλλογικές συμβάσεις, λέει, άμεσα, όσες έχουν λήξει ή λήγουν αυτό το διάστημα, γιατί διαφορετικά θα αρχίσει να ισχύει η δυνατότητα προς τον εργοδότη να διαμορφώσει τους μισθούς με βάση το νέο περιβάλλον. Για πάμε λοιπόν να βλέπουμε τον Γιάννη και τις κάρτες μας. Έλα, ναι, Γιάννη. Έλα να ξεκινήσουμε μέσα. Να. Με την εγκύκλιο, παιδιά, που πήραμε χθες στα χέρια μας, πλέον διαμορφώνεται το τελικό και πλαίσιο και το περίγραμμα των εργασιακών σχέσεων από εδώ και πέρα. Πριν δούμε τις κάρτες, ένα γενικό
που προκύπτει από όλη αυτή τη διαδικασία και όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, mm-hmm. είναι ότι πλέον, εκεί που δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις, η επιχείρηση και ο εργαζόμενος μόνος του διαμορφώνουν τον μισθό. Mm-hmm. Δηλαδή, είτε κάποιος είναι άνεργος αυτή τη στιγμή, όταν πάει να μπει στην αγορά εργασίας, επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αρκετές δεν θα υπογραφούν μέσα σε αυτό το τρίμηνο που συζητείτε τώρα με την εγκύκλιο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που κάθε εργαζόμενος μπορεί μόνος του πλέον να διαπραγματευτεί τον μισθό του με την επιχείρηση. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος δουλεύει ήδη σε μια επιχείρηση. Εφόσον όμως δεν υπογραφεί κλαδική σύμβαση, μπορεί η επιχείρηση να τον καλέσει και να συζητήσουν εκ νέου τον μισθό του, χωρίς να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αυτό το περίγραμμα των κλαδικών συμβάσεων που διαμόρφωναν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε λίγο τις κάρτες για να μπορούμε μετά να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Η πρώτη κάρτα που βλέπουμε είναι ότι ο κατώτατος μισθός για ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στο μείον 32% από τα επίπεδα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε στα 511 ευρώ μεικτά. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία ότι ισχύει για όλους τους κλάδους εργασίας. Δεν είναι δηλαδή μόνο σε περιπτώσεις όπου οι νέοι αμείβονται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε όποιο κλάδο, σε όποιο επάγγελμα κι αν αμείβονται αυτή τη στιγμή, εργάζονται νέοι κάτω των 25 ετών, μπορεί μονομερώς η επιχείρηση να μειώσει τον μισθό στα επίπεδα που βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα, όχι υποχρεωτικά, εάν το επιθυμεί. Όχι υποχρεωτικά, αν το επιθυμεί, προφανώς. Μια παρατήρηση και καθηγητά. Θα έλεγα το πιο ακριβές, όχι δεν είναι ότι δεν είναι σωστό, αλλά το πιο ακριβές είναι να πούμε ότι θα ενταχθούν ενδεχομένως οι εργαζόμενοι, αλλά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει μία άλλη συλλογική σύμβαση ενισχύ. Τη στιγμή που είτε θα μπει στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, είτε ήδη εργάζεται στην επιχείρηση. Αν υπάρχει δηλαδή ενισχύ μια συλλογική σύμβαση. Δεν είναι τη συλλογική σύμβαση. Που λύγουν στο τέλος του χρόνου. Απλώς το επισημάνω. Αυτό είπα και εγώ. Εφόσον έχει λήξει, δεν υπογραφεί καινούργια. Αν δεν υπογραφεί καινούργια και έχει λήξει προηγούμενη και έχει περάσει και αυτό το τρίμηνο, δημιουργείται αυτό το πλαίσιο προφανώς. Οι συμβάσεις, αυτό που περιγράφουμε τώρα για τις συμβάσεις που έχουν λήξει, θα ισχύει σταδιακά και για αυτές που θα λήγουν το επόμενο διάστημα, μέσα στην επόμενη διετία δηλαδή. Να περάσουμε και στην δεύτερη κάρτα, που θα δούμε ότι ο κατώτατος μισθός πλέον διαμορφώνεται μείον 22% σε σχέση με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή στα 586 μικτά. Ευρώ μεικτά. Αυτό φτάνει στα 800 όταν κάποιος έχει κάποιες τριετίες αμοιβής με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τώρα το δεύτερο, η επόμενη κάρτα αφορά την τρίμηνη ισχύ της μετενέργειας. Είναι αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα, όπου μιλάμε για τον βασικό της κλαδικής. Αυτό χρειαζόταν διευκρίνηση από το Υπουργείο Εργασίας, σχετικά με διατύπωση που υπήρχε στο νόμο και δόθηκε χθες, ότι όταν λήξει μία κλαδική σύμβαση και πάμε σε μία φάση όπου ήδη εργάζεται κάποιος, μπορεί από μόνη της η επιχείρηση να μειώσει μεν τον μισθό εφόσον είναι πάνω από το κλιμάκιο της κλαδικής, το αυτό που λέμε πόσα χρόνια εργάζεται στον κλάδο κάποιος, συν 4 επιδόματα. Της ορημάνσης, το επίδομα τέκνου, το επίδομα σπουδών και το ανθυγιεινό επίδομα. Αυτά μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν μόνο εφόσον υπογραφεί κοινή σύμβαση με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, επιχείρηση και εργαζόμενου. Για τρεις μήνες. Αυτή την περίπτωση. Για τρεις μήνες. Αυτό. Αυτό ισχύει και μετά το τρίμηνο και αλλάζει μόνο αν υπογραφεί καινούργια σύμβαση. Δηλαδή, στο τρίμηνο ισχύει ό,τι παίρνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν σε κάποιον λήξει η σύμβασή του και παίρνει περισσότερα χρήματα από αυτά που λέει το κλιμάκιό του, είναι ψηλότερα αμοιβόμενος. Μετά το τρίμηνο, λοιπόν, η επιχείρηση μπορεί να πάει στην μείωση του μισθού μονομερώς μόνο στο επίπεδο του κλιμακίου της κλαδικής σύμβασης, συν αυτά τα 4 επιδόματα. Mm-hmm. Μπορεί να πάει ακόμη πιο κάτω από το κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης, μόνο εφόσον υπογράψει μια ατομική σύμβαση ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της επιχείρηση. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία επιχείρηση και εργαζόμενου για να κατέβει κάτω από αυτό το επίπεδο του κλιμακίου της κλαδικής σύμβασης, συν τα 4 επιδόματα που είδαμε στην κάρτα μας. Το καλοκαίρι είναι αυτά που υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις μετά. Λοιπόν, ναι, για να συνεχίσουμε λοιπόν. Το επόμενο, βλέπουμε ότι η παράταση της μετενέργειας για τις συμβάσεις οι οποίες έχουν λήξει για να υπογραφούν νέες κλαδικές μέχρι τις 14 Μαΐου ακριβώς, δίνεται αυτό η δυνατότητα να υπάρξει η συζήτηση. Το πού θα καταλήξει θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, μια άλλη σημαντική αλλαγή
είναι η διαδικασία προσφυγής στην διαιτησία που θα δούμε αμέσως τώρα, όπου πλέον θα μπορούν να προσφεύγουν τα δύο μέρη μόνο εφόσον συμφωνούν. Δεν μπορεί να πάει μόνο μερός είτε εργαζόμενοι είτε επιχειρήσει στην διαιτησία μόνο με την συμφωνία τους. Δηλαδή ποτέ τους. Δεν θα πηγαίνουν ποτέ. Στην πραγματικότητα, ναι. Εγώ τώρα θα έλεγα ότι δεν θα πηγαίνουν ποτέ εάν εξακολουθήσουν εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν την ίδια αντίληψη περί διαπραγματεύσης και περί επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας. Βεβαίως. Είναι και μια ευκαιρία μέσα στη δυσκολία που έχουν όλα αυτά στο να οριμάσουν, αυτό που λέει ο κύριος Λιξουριώτης, να οριμάσουν οι δύο πλευρές στο επίπεδο της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω με όλα αυτά και να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Ακριβώς, να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Έχουμε πάγωμα των αυξήσεων, οριμάσεων κτλ. Μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, δηλαδή για αρκετό καιρό. Και βέβαια την άρση της μονιμότητας στις 10 είναι μια άλλη. Αυτό είναι ιδιότυπο καθεστώτος που ίσχυε μέχρι τώρα. Ακριβώς. Αυτό που ίσχυε ότι κάποιος αποχωρούσε μόνο τη στιγμή που θα έπαιρνε σύνταξη στην ουσία, με αυτή τη διατύπωση είχε περάσει η μονιμότητα στις 10. Σωστά. Πλέον καταργείται και αυτό το κομμάτι. Και μια τελευταία κάρτα. Τα επιδόματα. Τα επιδόματα, όπου βλέπουμε ότι το επίδομα ανεργίας από τα 461 ευρώ σήμερα πάει στα 360. Να σου πω για το επίδομα. Είναι την Παρασκευή. Ναι. Οι πρώτες πληρωμές με το μειωμένο είναι την Παρασκευή. Αυτή που μας έρχεται. Τώρα, μεθαύριο. Μπράβο, γιατί πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται λέγοντας ότι έπαιρνε το επίδομα στις 7 του μηνός. Δεν είχε υπάρξει ούτε στις 7 ούτε μέχρι σήμερα η παραμικρή καταβολή. Το καινούργιο, το μειωμένο. Υπήρχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Υπήρχε ένα ζήτημα. Αλλάζανε ένα σύστημα στον ΟΑΕΔ. Περνούσαν από ένα παλιότερο σύστημα διαδικασίας σε ένα καινούργιο. Ναι. Και εκεί παρουσιάστηκαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές γενικότερα του ΟΑΕΔ. Επειδή ίσως κάποιοι να έχουν προβληματιστεί για την ρευστότητα ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα χρήματα που δίνονταν. Απλώς γινόταν μια αλλαγή στο σύστημα που περνούσαν τα χρήματα προς τις τράπεζες. Άρα την Παρασκευή θα δοθεί το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι μειωμένο. Και την Παρασκευή είναι μειωμένο. Στα 360 ευρώ κάτω. Στα 360 ευρώ. Το ίδιο επηρεάζεται βέβαια άλλα, επειδή συνδέεται. Αλλά μαζί και θα μιλήσουμε με τον κύριο Λουξουριώτη. Ναι. Επειδή συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, ανάλογη μείωση κατά 22% υπάρχει και στο επίδομα μητρότητας. Αυτό θα διαμορφωθεί στα 586 ευρώ από τα 751. Έχει την ανάλογη μείωση που έχει ο κατώτατος μισθός. Και τέλος το επίδομα εποχικότητας. Αυτό από τα 822 πάει στα 641 ανά έτος. Είναι επιδόματα του ΑΕΔ τα οποία επηρεάζονται από την μείωση του κατώτατου μισθού. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μένεις και εσύ κοντά μας εδώ, Γιάννη. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, για να διευκρινιστεί, να ξεκαθαρίσει. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή η συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων δουλεύουμε, αμείβεται με βάση κλαδικές συμβάσεις. Ναι. Ωραία. Έχω μια κλαδική σύμβαση η οποία... Ας πούμε στους ξενοδόχο υπάλληλους. Οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κλάδο. Η οποία έχει λήξει. Ναι. Εδώ εξαρτάται πότε έχει λήξει. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει λήξει εδώ και 7 μήνες, 8 μήνες. 10 μήνες. Έχασε. Μια διαφορά αν έχει λήξει. Σε τρίμηνο ή περισσότερο. Σάμηνο ή και πέρα. Οι εργαζόμενοι θα εξακολουθήσουν και αν δεν προκύψει νέα. Γιατί οι δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν. Πώς και δεν πάνε στη διαιτησία αφού δεν συμφωνούν. Τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν υπάρχει νέα συλλογική σύμβαση. Ποια είναι η αμοιβή, είναι τη κλαδική σύμβαση μέχρι τη οποία έληξε, επιστρέφει στα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο περιορισμός του βασικού μισθού και των τεσσάρων επιδομάτων καλύπτει και αυτή την περίπτωση. Άρα ήδη συμβάσεις που έχουν λήξει από παλιά, από 14 Δευτέρου, μπορεί ο εργοδότης, μονομερός, να τους... μειώσει τις αποδοχές στο βασικό και στα τέσσερα επιδόματα. Στα επίπεδα της κλαδικής βέβαια. Με βάση αυτά που έχει... Στο κλιμάκιο του βασικού. Στο αντίστοιχο της κλαδικής. Μπορείς να μην διαιτηθείς σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα μπορεί βέβαια με συνεννόηση, με συμφωνία με τον εργαζόμενο να πάει μέχρι την Εθνική Γενική. Δηλαδή τα 580. Με ατομική σύμβαση. Και μια διευκρίνηση εδώ, αν μου επιτρέπει, Βασίλη. Οι ατομικές που έχουν ήδη υπογραφεί. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουν λήξει κλαδικές και αρκετές επιχειρήσεις έχουν πάει σε ατομικές συμβάσεις με χαμηλότερες αμοιβές. Ισχύουν κανονικά. Δεν θίγονται αυτές. Δεν θίγονται αυτές οι ατομικές συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί
όλο το προηγούμενο διάστημα. Και οι επιχειρησιακές, όπου υπάρχουν επιχειρησιακές. Όπου υπάρχουν επιχειρησιακές. Έχουν γίνει αρκετές επιχειρησιακές στη νέα φουρνιά των επιχειρησιακών, όχι των παλιών ειδικών. Τι εκτιμάτε τώρα ότι θα προχωρήσουν οι εργοδότες σε αυτές τις μειώσεις, γιατί όπως λέμε και έχει γραφτεί και υποθεί, είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση του εργοδότη. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπουν σε αυτή τη ρύθμιση οι εργοδότες άμεσα? Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Άκουγα και σήμερα στο ρεπορτάζ του, ναι, του Sky, ναι, το πρωί, οι οποίες είπαν ότι το σκεφτόμαστε, θα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη, δηλαδή δεν περάσανε, δεν πρόκειται να περάσουν άμεσα. Άμεσα, ναι. Είναι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ασφαλώς το περιμένανε πώς και πώς. Ναι, από τη στιγμή είναι θέμα... Θα λειτουργήσει αυτό όμως με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει, δηλαδή αυτή η ρύθμιση τώρα τι θα προσφέρει στην αγορά εργασίας? Θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον, θα έρθουν οι ξένοι εδώ, θα επενδύουν από το πρωί το βράδυ. Τι θα γίνει ακριβώς? Κοιτάξτε, ασφαλώς θα μειωθεί το κόστος της εργασίας, έτσι. Από εκεί και πέρα η κάθε επιχείρηση, υποθέτω ανάλογα και με την οικονομική της κατάσταση. Ή θα αποφευχθούν απολύσεις με αυτόν τον τρόπο, ή ενδεχομένως να... ανοίξουν και κάποιες νέες θέσεις εργασίας σε κάποιον που έρχεται να επενδύσει για πρώτη φορά. Στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό θα το δούμε νομίζω στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματικότητα θα λέει κανείς ότι αδυνατίζει σημαντικά πάντως η θέση του εργαζόμενου, όχι μόνο στο επίπεδο το οικονομικό, ενώ στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Φυσικά. Απέναντι στον εργοδότη. Με βάση την αντίληψη και τις σχέσεις που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Και επειδή δεν αλλάζουν τα πράγματα μια μέρα στην άλλη. Ασφαλώς. Έχει διευρυνθεί πολύ το πλαίσιο. Πάρα πολύ το πλαίσιο. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, επειδή ο πρωτογενής σκοπός μιας επιχείρησης δεν είναι να παράγει, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, έτσι. Αυτές προκύπτουν, οι θέσεις εργασίας, οι οικονομολόγοι το ξέρουν καλύτερα, από τις παραγωγικές ανάγκες και από τη θέση στην αγορά εργασίας, στον ανταγωνισμό και στην παραγωγικότητά της. Αυτή η θετική θέση παράγει θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε με νόμους ή με κουβέντες έτσι στον αέρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και εσάς και τον Γιάννη τον Καντέλη. Πρέπει να πάμε στο Θάνατο Δημάδη στην Ουάσιγκτον να τον καλημερίσουμε, να δούμε τι μας περιμένει και από το Δούνο. Πότε θα βγάλουμε τα λεφτά. Γεια σας, Θάνο, καλημέρα. Σε τι ποσό και πότε που λένε Θάνο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα σε όλους. Με δύο κουβέντες να πούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χθες ουσιαστικά απάντησε σε δημοσιεύματα τα οποία είχαν κάνει την εμφάνισή του στο διεθνή κατά κύριο λόγο τύπο στα μέσα Φεβρουαρίου, που έλεγαν ότι το Ταμείο θα δώσει μόνο 12 δις ευρώ και αυτά θα είναι από το πρώτο πακέτο. Ναι. Αυτή η διευκρίνηση που ήρθε χθες το απόγευμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι το πρώτο πακέτο ακυρώνεται και άρα ακυρώνονται και οι δόσεις οι οποίες δεν έχουν εκταμιευθεί από αυτό, ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων. Πάμε λοιπόν σε ένα καινούριο πακέτο, σε ένα νέο πρόγραμμα, διαφορετικό τύπου πρόγραμμα από αυτό το οποίο ήταν η Ελλάδα τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής στα δάνεια για την Ελλάδα, άρα μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους που καταβάλει. Και επίσης και ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει σαν συνολικό ποσό δόσεων προς την Ελλάδα, στήριξης προς την Ελλάδα, τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Να πούμε ότι μέχρι στις 15 του Μαρτίου που θα ληφθεί αυτή η απόφαση, τα 24 ώρα αυτά. Είναι πολύ κρίσιμα γιατί γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες και είναι πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο του Ταμείου προκειμένου όχι απλά να υπάρχει μια καταπληψηφή απόφαση έγκρισης του νέου πακέτου προς την Ελλάδα, αλλά για πολιτικούς λόγους να υπάρχει ενδεχομένως και μια ομόφωνη απόφαση στήριξης προς την Ελλάδα. Τέλος, κλείνοντας να πω ότι από την πλευρά του αυτό το οποίο φοβάται το Ταμείο είναι ότι δεν πρέπει να ανοίξουν, όπως λένε στελέχη του, τώρα οι συζητήσεις περί νέου πακέτου στήριξης της χώρας μας. Θεωρούν ότι είναι άκυρες και άτοπες τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι συζητήσεις αυτές στο εσωτερικό του Ταμείου, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να τις κλείσει, διότι δημιουργεί μεγάλες πληγές στο εσωτερικό του την ώρα που προσπαθεί να πείσει χώρες να δώσουν στήριξη προς την Ελλάδα. Και μια νέα στήριξη αποτελεί κόκκινο πανί για αυτό. Καλημέρα, Θάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, παραμένεις. Θέλω μια κουβέντα. Σε σχέση με αυτό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι θα αλλάξει και θα πάει στην. Ότι θα, όλο το πακέτο θα το φέρει, θα το εντάξει στο δεύτερο. Έτσι, θα πάρει και τα λεφτά του πρώτου και θα το εντάξει στο δεύτερο. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία μείωση του συνολικού ποσού που έχουμε να πάρουμε, υπόλοιπα του πρώτου πακέτου. Συν το δεύτερο, κατά 10 δισεκατομμύρια. Κατά 10 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και εσένα. Διάλειμμα. I do.
Πάμε και το τραγούδι, παιδιά. Happy together. Αν δεν ρίξει κλαδική σύμβαση, όχι, δεν αλλάζει. Εκεί να δεις αγάπες. Αλλά η κλαδική σύμβαση. Στην πραγματικότητα, πάντως, ναι, τώρα που λέγαμε για τη διαιτησία πριν. Ναι. Σε βάζει να αγαπηθείς με το αφεντικό. Δεν γίνεται. Καταλάβες. Σου λέει πρέπει να συμφωνήσεις. Δεν μπορεί να είσαι. Και στην να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να είσαι όμως να αισθάνεσαι αντίπαλος. Όχι, αλλά δεν φέροντα, ρε παιδί μου. Πρέπει να είσαι συνεργάτης. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ίδιες. Ας πούμε, μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, που έχει μέσα τρεις υπάλληλους. Και που οι υπάλληλοι είναι. Έχουν μεγαλώσει μαζί με τον άλλο. Αυτό είναι οικογενειακό. Αυτό είναι μικρομεσαίο που λέμε. Ναι, αυτές είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις όμως. Αυτό ναι. Κατάλαβες. Σε άλλες τώρα στα μεγαθύρια. Στα μεγαθύρια. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τι να καταγγείλεις. Ποιος θέλει να καταγγείλει. Στο δημόσιο βλέπω εδώ. Καλά. Ο Ραγκούσης, ναι. Παρακάτω. Ο Ραγκούσης έβγαλε πλατφόρμα. Τάση στο Πασόκ. Σε ποιο Πασόκ όμως. Στο υπάρχον. Του λέει περίμενα να τελειώσουν οι διαδικασίες. Να μπουν οι υποψηφιότητες για να μην συνδεθεί αυτό με την οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Λοιπά, ναι. Θυμίζω ότι ο κύριος Ραγκούς δεν έχει υπογράψει το Βενιζέλου την υποψηφιότητα. Και διάβασα χθες, έχει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Περί, ανανοητικό ρεύμα είναι αυτό. Κάτι μου θυμίζει από το παρελθόν. Κάτι θυμίζει για το παρελθόν. Λοιπόν. Μπάσιλτος. Αλλά θα δούμε πώς, παιδιά, υπάρχει η προεκλογική, αλλά υπάρχει και η μετεκλογική περίοδος στα κόμματα που θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πιο βασική περίοδος αυτή είναι. Η μετεκλογική. Γιατί θα ακούσουμε πάρα πολλά στο προεκλογικό κλίμα. Αλλά. Που στο μετά δεν θα έχουν κανένα νόημα στην πραγματικότητα. Και καμία εφαρμογή. Πάμε λοιπόν, Σίλβια, την Κλιμάκη, τώρα να μας πει τις ειδήσεις σε συντομία. Έλα, Σίλβια, πάμε. Καλημέρα και πάλι. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ελλάδα πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει το νέο πακέτο στήριξης. Απεφάνθη το Eurogroup που ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες. Προέβλεψε ότι η επιτυχής ανταλλαγή των ομολόγων θα μειώσει το ελληνικό χρέος στο 117% του ΑΕΠ το 2020. Δεν θα υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση των Ελλήνων ομολογιούχων εναντί των Ευρωπαίων, διαβεβαίωσε τους ομολόγους του Ευάγγελος Βενιζέλος. Ανόητο διάλογο και σπέκουλα χαρακτήρισε τα περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε συνέντευξή του στους νέους φακέλους της τηλεόρασης του Sky. Έως τις 14 Μαΐου θα πρέπει να έχουν υπογραφεί νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφόσον έχουν λήξει, διευκρινίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Στα 586 ευρώ διαμορφώνεται το κατώτατος μισθός, στα 26 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο. Τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση της ομάδας δράσης για την Ελλάδα αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Κομισιόν. Τη μείωση της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των κομμάτων κατά 25%, τη δυνατότητα χρηματοδότησης και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από ιδιώτες και με παροχές, προτείνει ο Υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης. Είδατε στις 3 μετά το μεσημέρι στο κημητήριο Νέας Σμύρνης η Δόμνα Σαμίου. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί τα χρήματα να δοθούν στο Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας και στο Κοσμέτιο Ίδρυμα. Την Κυριακή, η Μητροπόλης της Ελλάδος, οι ένοπλες δυνάμεις, ο ΣΚΑΙ και οι συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα συνεχίσουν την εκστρατεία για τη συγκέντρωση ρούχων και κλινοσκεπασμάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ. Όλοι μαζί μπορούμε. Παράλληλα, συνεχίζεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας και στα στρατιωτικά πρατήρια η συγκέντρωση τροφίμων. Αναλυτικά στο sky.gr. Γεια Σιλβία. Μ' αρέσει πάντως μερικοί βάζελοι έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους. Καλά, ρε παιδί, εντάξει. Λένε για τη Δευτέρα ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Άστα. Τα παιδιά. Πολύ αισιοδοξία έχει πέσει. Εδώ θυμήθηκε στα ταξί. Για ταξί. Εδώ το ρωτήσαμε τον κύριο Βορύδη προχτές. Όχι, είπε παιδιά, φταίει και η Τρόικα όμως εδώ. Διότι τις έχουμε στείλει το. Καθυστερεί το Δεκέμβρη. Έχουν γίνει Έλληνες κι αυτοί. Στείλαμε το νομοσχέδιο στην Τρόικα να το τσεκάρει το αφεντικό, να μας πει αν το φτιάξαμε καλό. Ναι. Δεν μας έχει στείλει ακόμα απάντηση. Δεν έχει απάντηση. Και κάτω, Βορύδης και περιμένει. Μάλλον δεν της αρέσει πάντως. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν της αρέσει. Δεν βάζουμε να δούμε τον καιρό λόγο. Ναι, καλύτερα. Πάμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, όποτε δεν αποκλείται και τοπικά έντονες, χιόνια στα ορεινά καθώς και σημειωρινές περιοχές ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο 7 με 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 8 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 10 και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 14 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα συννεφιά παροδικά αύξηση
σημαίνει με τοπικές βροχές που βαθμία θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά. Όπως και να έχει, αργά το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 4 έως 8 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, παροδικά αυξημένη συννεφιά. Οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς. Την Τετάρτη, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βαθμιά θα σταματήσουν περίπου μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν 5 με 7 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αίγαιο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 15 βαθμούς. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω να πω σε μια φίλη που θα γίνει μανούλα σε ένα μήνα, όπως λέει, θα πάρετε το επίδομα μητρότασμα από 751 ευρώ, έχει πάει 586. Ακριβώς, έχει καμιά εκατομμυρία ευρώ. Να πω μια καλημέρα εδώ στον καθηγητή μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Τζακρή. Να συζητήσουμε καλημέρα, κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο μαζί αυτό το θέμα της γρήπης. Βεβαίως. Γιατί είχε ανησυχήσει και πολύ κόσμο και είναι απλωμένοι πολύ, ρε παιδί μου. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο να λέει ότι δεν είμαι συναχωμένος, κρυωμένος, γρυπωμένος, ανάλογα πώς το λέει ο καθένας. Έτσι, ακριβώς. Κρατάει και πολύ. Και κρατάει και πολύ και πονάνε τα κόκαλα πολύ, παιδιά. Πολύ. Εγώ το κόλλησα δεύτερη φορά, κύριε καθηγητά. Το πέρασα μία 10 μέρες 12 με γμωρίτιδες με όλα. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που περνάω. Πιο ήπιο τώρα. Πιο ήπιο είναι τώρα. Πιθανόν είναι κάποια επιπλοκή με κάποιον δεύτερο ιό. Ναι, είναι σχετική μετάλλαξη, λέει. Του ιού. Του ιού. Ναι, κάτι, κάπου άκου, διάβασα. Mm-hmm. Θα μας πει τώρα. Θα τα πούμε τώρα. Μισό λεπτό. Γιατί έχουμε ένα έκτακτο. Ο Σωτήρης Σομπολάκης θα μας πει τι έγινε. Προσάραξε κανένα πλοίο στο Λαύριο. Έχουμε... Γεια Σωτήρη. Ακριβώς, καλημέρα. Έχουμε μια προσάραξη. Είναι κενό το φορτηγό πλοίο Άγιος Νικόλαος, το οποίο έχει προσαράξει στη θέση οξυγόνο. Είναι μπροστά ακριβώς από το λιμάνι του Λαυρίου. Λόγω του καιρού, εκεί πνέουν βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 μποφόρ. Το πλοίο λοιπόν παρασύρθηκε και προσάραξε στο σημείο. Σπέβδουν δύο ρημουλκά για να το τραβήξουν. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχει αναφερθεί εισρωή υδάτων και θα το τραβήξουν προς το λιμάνι όπου θα μπορέσει να δέσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εξάλλου να πούμε ότι έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Έχει εκδοθεί και δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. Έχουμε απαγορευτικά από το πρωί από όλα τα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Εύβοια. Με αποτέλεσμα να έχουν ακυρωθεί πολλά δρομολόγια και οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται είτε από τις εταιρείες είτε από τα κατά τόπους λιμεναρχία για το αν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια. Εντάξει, Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Λοιπόν. Για να δούμε. Έχει τίποτα κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτή η γρήπη. Η γρήπη φέτος. Είχε εξαπλωθεί τόσο πολύ. Όντως θα λέγαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ. Έχει μεγάλη εξάπλωση. Η νοσηρότητα είναι πολύ μεγάλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι περισσότερα από άλλες χρονιές. Θα λέγαμε στην ανάλογη χρονική περίοδο είναι πολύ περισσότερη από πέρυσι και από τα δύο τελευταία χρόνια. Άρα σωστή είναι. Ευχάριστο βέβαια είναι ότι οι σοβαρές επιπλοκές είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με την εικόνα που είχαμε πέρυσι που επικρατούσε όπως ξέρουμε το γνωστό μας τέλεχος ή τα 1-1 που φέτος σχεδόν έχει εξαλειφθεί. Δεν υπάρχει τα 1-1. Σχεδόν καθόλου είναι άλλη τύπη γρήπης που επικρατούν φέτος είναι ο ΙΤΑ 3-2 και ο τύπος Β. Δύο διαφορετικοί τύποι που έχουν χαμηλότερη. Και 17 θάνατα, δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι μέσα στις προβλέψεις. Είναι όσο και να είναι λυπηρό να έχουν καταλήξει κάποιοι ασθενείς, είναι μέσα στα αναμενόμενα. Πέρυσι, την ίδια χρονική περίοδο, είχαμε πολύ περισσότερους θανάτους και πολύ περισσότερες νοσηλίες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα από αυτή την άποψη πήγε καλύτερα, λέτε. Σίγουρα πολύ καλύτερα και οι γιατροί είναι καλύτερα ενημερωμένοι στη γρήπη μετά την εμπειρία που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Το εμβόλιο λειτουργήσε, κύριε Τζακρή. Το εμβόλιο δυστυχώς στη χώρα μας ήταν σε χαμηλά επίπεδα και φέτος. Δεν. Και ακόμα και στις ομάδες. Ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός σε χαμηλά επίπεδα και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Και στα άτομα με προβλήματα υγείας. Εκείνα με... τα εμβόλια που είχαμε αποθηκεύσει δεν κάνουν. Ρωτάει ένα φίλο, όχι. Όχι, το εμβόλιο πια έχει και τα τρία στελέχη και τους τρεις τύπους που είναι δυνατόν να επικρατήσουν και τον ΙΤΑ 1-1 και τα δύο καινούργια στελέχη. Τι συμπτώματα έχει τώρα αυτή η συγκεκριμένη γρήπη, όπως όλες οι τις γρήπεις, τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν. Το θέμα τα ακούσε ο κόσμος. Εγώ τα ξέρω. Μπορεί να ποικίλουν από άτομο σε άτομο, από πολύ ήπια συμπτώματα μέχρι. Υψηλό πυρετό, όπως ποικίλει και η διάρκεια από άτομο σε άτομο. Και η διάρκεια ποικίλει και μπορεί να έχουμε επιπλοκή και από δεύτερο ιό ή δεύτερο μικρόβιο σε κάποια άλλη φάση.
Και γι' αυτό για πολλές ημέρες να επιμένουν τα συμπτώματα της γρυπόδου συνδρομής. Οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να παραμείνει στο σπίτι, ιδιαίτερα τις μέρες που έχει έντονα συμπτώματα, ακριβώς και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για να αποφύγει να μεταδώσει τον ιό και, σε άλλα άτομα στον χώρο εργασίας ή αλλού. Είναι σε αποδρομή που λέμε τώρα σιγά-σιγά. Πιστεύουμε ότι από αυτή τη βδομάδα θα έχουμε λιγότερα περιστατικά γρήπης, αλλά μέχρι και όλο το Μάρτιο αλλά και τον Απρίλιο αναμένεται να έχουμε επίσης γρήπη να μας απασχολεί. Σίγουρα παίζουν όλα αυτά σημαντικό ρόλο, γι' αυτό θα πρέπει τα μέτρα ατομικής και κοινωνικής, θα λέμε υγιεινής, να τα λαμβάνουμε σχολαστικά. Προφυλάξεις, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα χέρια, τη μύτη μας, το στόμα ή τα μάτια μας. Είναι σημαντικοί παράγοντες που μειώνουν τις πιθανότητες έκθεσης. Γιατί όμως, κύριε καθηγητά, φέτος δεν εμβολιάστηκε τόσο πολύς κόσμος? Είναι από την όλη... Μήπως έλειψαν τα εμβόλια? Όχι, έλειψε, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε. Ήταν λίγο καλύτερη φέτος η κατάσταση από πλευράς εμβολιασμού, αλλά πάλι έμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το όπως θα έπρεπε να είναι κανονικά. Περίπου 25% από τα άτομα υψηλού κινδύνου. Μήπως το παρακάναμε, κάνατε, έκαναν, να το βάλουν, να βάλουν τους παράγοντες μέσα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα με την ιστορία του ΙΤΑ 1-1. Όλη η δημοσιότητα που δόθηκε την εποχή εκείνη έδωσε μια αρνητική εικόνα στον κόσμο που αποφεύγει τον εμβολιασμό, που είναι οπωσδήποτε κάτι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα για τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας, για τα ηλικιωμένα άτομα. Έτσι. Μάλιστα. Για τα παιδιά, κάτι ιδιαίτερο? Θα λέγαμε, όπως και για όλους, έτσι να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας. Και όταν έχουμε ιδιαίτερα συμπτώματα, ψηλό πυρετό που επιμένει για αρκετές ημέρες, έντονο βήχα, δύσπνοια, εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας για να πάρουμε την κατάλληλη θεραπεία, αντιοικη θεραπεία ή άλλα φάρμακα τα οποία θα συστήσει ο γιατρός μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, να αλλάξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για όσους στη γνωστή αργοπορημένη αυτή τη ώρα. Να δούμε την καθημερινή. Χωρίς αποζημίωση οι ιδιώτες για τις απώλειες από το PSI, το Eurogroup επέκρινε το νέο πακέτο, ενέκρινε το νέο πακέτο βοήθειας 130 δισεκατομμυρίων. Με απόφαση εργοδότη, κατώτατες αμοιβές, αυτά τα συζητούσαμε και νωρίτερα. Ο κ. Ομπάμα στη σχετική φωτογραφία συνομιλεί με τους αρμόδιους για αυτή τη τραγωδία στο Αφγανιστάν. Χαλαρός μέσα στη λίμο, βλέπεις. Ναι. Με casual στο Αφγανιστάν δεν ήταν χαλαρή η κατάσταση. Καθόλου χαλαρή. Ούτε σε λίμο. Γάλλος σκότωσε 16. 16 ανθρώπους σκότωσε άλλους. Ναι. Πάμε στα νέα. Εδώ λοιπόν, μισθοί, συμβάσεις, πώς αλλάζουν στον ιδιωτικό τομέα. Τα είπαμε πριν αναλυτικά εδώ και με τους ειδικούς. Και δίπλα φόροι 1.304.819 φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων από πέρσι μέχρι φέτος. Προχωρούμε. Το έθνος φαντάζομαι το επόμενο. Μισθή αρχίζει η μεγάλη σφαγή στον ιδιωτικό τομέα. Το σωστό είναι να γράψει: συνεχίζεται η μεγάλη σφαγή στον ιδιωτικό τομέα. Τιμές, πάρτε ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πράγμα στα αυθαίρετα νέας γενιάς. 600 άτομα, παιδιά, ήταν στο κύκλωμα του Ίκα Καλυθέας. Βεβαίως. 600 άτομα. Έβλεπες απλούς υπαλλήλους με κάτι βίλες απίστευτες. Είδατε και πλάνα. Μία εκ των οποίων τη βλέπετε στη φωτογραφία εξάλλου. Απίστευτα πράγματα. Έφυγε ο άλλος, έφυγε και η εκκλησία μέσα. Ναι, είναι οδομία. Δίνει άδεια πιο εύκολα. Γιατί είναι χριστιανό. Καλό χριστιανό. Προχωρούμε στον ελεύθερο τύπο. Κούρεμα με το ζόρι για 11.000 μικροεπενδυτές. Και από κάτω προεκλογικές παροχές κατοίκων. Αυτά και από εδώ. Ναι. Ελά, το συναδέσμευτο. Τα πάνω κάτω σε μισθούς, συμβάσεις, αποζημιώσεις, επιδόματα και άλλα. Γιατί κεντρικό θέμα στον αδέσμευτο τύπο. Το παρόν θα δώσουν όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Η απόφαση που ελήφθη χθες για τις παρελάσεις. Σκεφτείτε, ρε παιδιά. Συζητάει η κυβέρνηση για το αν θα πάνε οι εκπρόσωποι της. Συζητάει τα αυτονόητα πράγματα. Παρέλαση, στην παρέλαση. Εκεί έχουμε φτάσει. Να δούμε λίγο και τις αθλητικές. Θα το πάρει γιατί είναι καλύτερο σε όλα. Είναι απάντηση αυτό και σε κάτι φίλες και φίλους εδώ στο Twitter που διαμαρτύρονται το πρωί. Κάτι μεσόκοπες κυρίες που πονάει μέσα της τώρα. Θέλω να πάω και στο γήπεδο. Πού πας, κυρία μου? Κάτσε κάτω. Η πενιντάρα του Βαλβέρδε. Μα τώρα η φίλη μας η Μαρία. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν. Δεν θέλω να μακρύνω. Βλέπεις ότι δεν θέλω να προκαλώ. Μην προκαλείς. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη εφημερίδα είναι η Sport Day. Το κόλπο του Ερνέστο. Η εφημερίδα σου λέει: εξηγεί πώς ο Βαλβέρδε μετέτρεψε τον Ολυμπιακό σε ομάδα κομπιούτερ. Σωστό. Alt control. Alt shift. Ναι, συνδυασμού πλήκτρων. Και το υλικό βέβαια έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και τάτσι στο υπολογιστή. Χωρίς το υλικό δεν γίνεται. Μάλιστα. Ο πρωταθλητής πάει όλα τα κοντέρ. Δεν παίζεται αυτός ο Ολυμπιακός. Πραγματικά χώρισε μια 18 μέσα σε μια 11 ο Ερνέστο. Προχωρούμε λοιπόν. Ναι. Goal news, καθάρισμα. Ο Γιαννόπουλος λέει έβαλε το 1.700.000. Περιμένει και από τους άλλους τώρα να βάλουν τα λεφτά. Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει και στον Παναθηναϊκό. Για πάμε. Για να δούμε και την εξέδρα. Τι κρύβει η κίνηση Βγενόπουλου. Το 1,7 δηλαδή που έβαλε, έχει ανάλυση εφημερίδα. Σου λέει τι κρύβεται πίσω από αυτό. Πάντα κάτι κρύβεται. Πρέπει να βάλετε τα λεφτά και άστα το κρύβεται. Άρσενε επαφέ στο δικηγόρο. Γιατί η Μακεδονία
3.997 προσλήψεις μόνιμων εποχικών. Πράσινο φως από το Δήμο για 601 στην καθαριότητα. Δεν φτάνει ο κόσμος, σου λέει. Και κλείνουμε με, την, με τα σπορ του Βορρά. Να τη φταίει, είπαν όχι στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτά και από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, προτείνω τώρα, επειδή η ώρα πλησιάζει, τι ώρα, α, η ώρα μας είναι, να, μέσα από την επενδυτική πλατφόρμα της FXM, στο fxm.gr, στο site το σχετικό, να δούμε τις ισοτιμίες και τα βασικά επενδυτικά προϊόντα, ξεκινώντας από τη σχέση ευρώ-δολαρίου. Η ισοτιμία βρέθηκε χαμηλότερα από το 1,31. Μάλιστα. Και στη συνέχεια κάλυψε μέρος των απολειών, όπως βλέπετε εξάλλου. Η σημερινή απόφαση της ΦΕΔ για τα επιτόκια θα είναι ο καταλήτης της κίνησης της ισοτιμίας που χτες έκλεισε στο 1,31,57,5. Δέστε ακρίβεια. Βεβαίως. Να. Ε, ναι, απόλυτα. Λεπτομέρεια. Ευρώ, ελβετικό φράγκο. Εδώ είχαμε εξαιρετικά μικρές διακυμάνσεις και κανένα απολύτως επενδυτικό ενδιαφέρον. 1,2060 όπως βλέπετε. Δολάριο γεν. Η ισοτιμία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς η BOJ θα ανακοινώσει η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, θα ανακοινώσει την νομισματική της πολιτική. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στο αν θα υπάρξει νέα αύξηση αγορών ομολόγων. Μάλιστα. Έκλεισε το δολάριο, η ισοτιμία δολαρίου γεν στο 82,35. Πάμε και στο χρυσό που είχαμε διακυμάνσεις γύρω από τα 1.700 δολάρια. Αν τώρα η Fed το βράδυ απόψε δεν αναφερθεί σε κάποια νέα στήριξη αμερικανικής οικονομίας, το πολύτιμο μέταλλο θα βρεθεί σε κλειό πιέσεων. Τελευταίο κλείσιμο 1.700 δολάρια η ουγγιά. Στο πετρέλαιο το άτιμο. Αν και εκτιμούν εδώ οι αναλυτές ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, η σημερινή ημέρα μπορεί να προκαλέσει πίεση. Σε γενικές γραμμές, η εκτίμηση είναι ότι θα καταφέρει να κινηθεί καλύτερα από άλλα εμπορεύματα. Έκλεισε χθες το 106,6 δολάρια το βαρέλι. Κλείνουμε με την Wall Street, το Dow Jones που είχε νέα ασθενική άνοδο, θα τη χαρακτηρίζαμε. Ο όγκος είναι 30% χαμηλότερος από το μέσο όρο των τελευταίων τριών μηνών και ο μικρότερος για το 2012. Μάλιστα. Δύο μόνο μετοχές χειραγωγούν την άνοδο του δείχτη, 12.980 μονάδες το τελευταίο κλείσιμο. Πέδες. Οι γιατροί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γι' αυτό παίρνουμε και δύο γνώμες από τους γιατρούς. Λένε άλλα πράγματα. Λέει ο καθένας τα δικά του. Λέει ένας φίλος θα μας τρελάνε. Θα μας τρελάνε. Το πρωί και εμείς βγάλαμε έναν λοιμοξιολόγο. Έλεγε άλλα. Καμία ανησυχία έλεγε. No problem, ούτε κανείς. Απλωμένο ούτε τίποτα λέει. Δεν τίποτα. Είναι ούτε αυξημένα ούτε τίποτα, μην ανησυχείτε κτλ. Έχετε κύριο Τσακρή, σου λέει άλλα. Αυξημένο. Σε άλλο δεν λειτουργήσαν τα εμβόλια. Δεν. Λοιπόν, βγάλετε συμπέρασμα. Γιατί ο Έλληνας θα πάει σε δύο γιατρούς. Λέει πάρα και μια άλλη γνώμη. Λέει τι έχεις. Έχω ένα πόνο εδώ. Λέει, αυτό λέει ένας γιατρός. Ναι. Λέει, δεν πας ξέναν ακόμα. Για σιγουριά. Για σιγουριά. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Μια και λέει για γιατρούς, δεν πάμε σε έναν γιατρό, ο οποίος είναι δήμαρχος όμως. Ναι. Στον κύριο Πατούλη. Καθώς για το κύπελο λες του Σπύρου Λούι. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είχε προκαλέσει. Μεγάλη εντύπωση. Λέει ολόκληρη χώρα. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να πάμε να το πάρουμε εμείς το κύπελο του Σπύρου Λούι να τελειώνει η κουβέντα. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε τηλεμαραθώνιο για το κύπελο του Σπύρου Λούι. Μα ντροπή δηλαδή. Πώς, δεν ξέρω και πόσο είναι το ποσό. Για πάμε στον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Είναι και ο Δημήτρης Στεφόπουλος εκεί. Κάνει και κρύο από ό,τι βλέπω. Ελάτε, παιδιά, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Δημητρή. Σας, κύριε Διευθυντή και οικονομέ, κύριε οικονόμου. Καμπουράκι. Είναι σίγουρο ότι κάνει πολύ κρύο. Ελάτε. Πάμε, Δήμαρχε, έλα. Ευτυχώς καμία σχέση. Ναι, όχι. Φίλοι μας είναι τα παιδιά. Κάνει πράγματι. Ναι, μην τρώμε χρόνο, παιδιά, τώρα με εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε και τα σοκομματικά μας. Είσαι στο άγαλμα του Σπύρου Λούι. Έτσι, το Μαρούσι. Δεν το πίσω, τα καταφέρετε μια χαρά. Τα καταφέρετε μια χαρά. Για λάτε να δούμε όμως τι θα κάνετε εσείς από αυτού. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν και εμείς με έκπληξη ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό στις 18 Απριλίου το σημαντικό εθνικό έμβλημα βγαίνει σε δημοπρασία στον Νίκο Κρίστη. Ναι. Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο κάναμε είναι να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στον οποίο καλούμε όλους τους Έλληνες, είτε είναι στο Μαρίουσι είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδος, να ανταποκριθούν με το μικρό τους ό,τι έχουν. Πόσα χρήματα είναι, κύριε Δημαρχέ, για πόσα χρήματα είναι. Κοιτάξτε. Είναι το ποσό ασφαλείας. Καταρχήν ξεκινάει με 120.000 στερλίνες, ναι. Αγγλίας, και το ασφαλείας είναι 160.000, δηλαδή γύρω στις, περίπου θα φτάσει στα 190.000 ευρώ. Εμείς αυτή τη στιγμή με το... Πού τον ανοίξατε το λογαριασμό για να ξέρει ο πολίτης που θέλει να βάλει. Το ανοίξαμε στην Αγροτική Τράπεζα. Μάλιστα. Υπάρχει το σχετικό νούμερο. Βλέπουμε εμείς την κάρτα τώρα όσο οποίο... μιλάτε εσείς και πληροφορίες και τα ακριβώς. Τηλέφωνα τα βλέπουμε όλα στην οθόνη μας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το άλλο συμβιώσει. Άμα πάει στην Αγροτική Τράπεζα και πει στο λογαριασμό για αυτό για το Σπύρο Λούι, στην Αγροτική Τράπεζα και πει ακριβώς του Δήμου Αμαρουσίου, είτε να πάρει στο Δήμο Αμαρουσίου, αμέσως θα ανταποκριθούμε. Εσάς σας προσέγγισαν οι απόγονοι του Σπύρου Λούι που έκαναν αυτή την κίνηση για να το αγοράσει ο Δήμος. Τι έκαναν.
Δυστυχώς, παρά το ότι εμείς ως Δήμος βλέπετε και το άγαλμα του Σπύρου Λούι, το οποίο φτιάξαμε το 2008, μετά δηλαδή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμείς αναλάβουμε το 2007, καθώς επίσης και την Ολυμπιακή Πινακοθήκη Σπύρος Λούις, εμείς λοιπόν δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μας πλησίασαν αυτή τη φορά, όμως είχαν πλησιάσει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προφανώς από υπουργιακούς παράγοντες δώσαν και ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι δεν είναι εθνικό κοιμήλιο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν αυτοί να το πουλήσουν οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε πλησιάσει επιχειρηματίες. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε και με αυτούς να μαζέψουμε αυτό το ποσό. Η δημοπρασία πότε θα γίνει στον Κρίστη? 18 Απριλίου, κύριε Οικονόμ. Μάλιστα, 18 Απριλίου. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη αξία είναι ότι δεν πρέπει αυτό το να βγει στο σφυρί, ιδιαίτερα επειδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2012 γίνονται στο Λονδίνο και καταλαβαίνετε πόσο δαχτυλοδεικτούμενοι θα γίνουμε μεγάλο σαν χώρα. Εσείς, σαν Έλληνες. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να το πάρετε εκτός διαδικασίας ή πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτή τη δημοπρασία? Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με τον Οίκο Κρίστη, με τον οποίο ζητούμε να βρούμε ένα ποσό για να μην βγει σε δημοπράτηση. Θεωρούμε ότι μάλλον θα το καταφέρουμε. Δεν είμαι ακόμα όμως σε ένα επίπεδο το οποίο να πω ότι έχει σταθεροποιηθεί είτε το ποσό είτε η διαδικασία. Το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη γνώμη σας, έχει ευθύνη που άφησε αυτό το κοιμήλιο, πραγματικά το διαμάντι αυτό της ιστορίας μας, να φύγει από την Ελλάδα? Κοιτάξτε, επειδή ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου, θα πω λοιπόν ότι σαφέστατα έχει ευθύνη. Μπορεί να είναι κατώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν έχω ακόμα διασταυρώσει τι έχει συμβεί, αλλά δεν μπορεί όταν πηγαίνει επί δύο χρόνια η οικογένεια του Σπύρου Λίου για τον Α ή Β λόγο. Έτσι, δεν θέλω να το κρίνω αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν χρήματα του ΟΠΑΠ, υπάρχουν τόσα άλλα χρήματα που δίνονται δεξιά και αριστερά. Και να μην μπορούν να βρουν έναν τρόπο να αγοραστεί αυτό. Και το χειρότερο σας λέω είναι ότι δόθηκε ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι δεν αποτελεί για τη χώρα μας εθνικό κοιμήλιο. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει να το δώσουν στον Νίκο Κρίστης. Πάντως, εάν δεν είχε τώρα, δοθεί αυτό Πατούλη, το έγγραφο. Σκεφτείτε τι μήνυμα δίνουμε στο εξωτερικό όταν από μια μεριά μας κλέβουν τα μουσεία μας. Παρανόμως φυσικά, γιατί η κλοπή έτσι είναι. Και απ' την άλλη, αυτά που έχουμε κανονικά στη διάθεσή μας τα πουλάμε έξω. Κύριε Οικονομέα, θα σας πω ότι είναι σαν να βγαίνει... Πάντα με τον Οικονομέα. Τι θα γίνει με τον Οικονομέα, μένει να πάμε στο Μέγκα, ρε παιδιά, μην καθόμαστε στο Sky. Κύριε Οικονομέα, ξέρετε ότι σας αγαπώ ιδιαίτερα και τον κύριο Λυριτζή. Δεν ξέρω σήμερα, κάτι μου έχει κάνει ο κύριος Οικονομέα. Μήπως είστε μετά να πάτε στον Οικονομέα. Όχι, όχι. Το λέω από τώρα. Γεια σου, Τζόρτζ. Θα έλεγα λοιπόν και συγγνώμη. Θα έλεγα λοιπόν ότι σαφέστατα ότι και τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν αφήσει να σκουριάζουν, δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Έχετε ταξιδέψει και έχετε δει τι σημαίνει Ολυμπιακές εγκαταστάσεις για τους τουρίστες. Πάντε μια βόλτα στο Σχοινιά να δείτε. Μόνο στο Σχοινιά και τα Ολυμπιακά κίνητα τι κάνουν. Εγώ θα σας πω στο ΟΑΚΑ. Εγώ θα σας πω στο ΟΑΚΑ που υπάρχει στο Α. του Καλατράβα, η οποία σκουριάζει σήμερα και η οποία δεν μπορούμε να βρούμε. Εμείς έχουμε πει σαν Δήμος, έχουμε τη διάθεση, θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες, δεν μας έχουν απαντήσει και αντί για αυτό μας ήρθε και αυτό από το Οίκο Κρίστης μέσα από το πρακτορείο Reuters και αντιλαμβάνεστε και σαν Μαρουσιώτες πώς νιώθουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Τι να πει κανείς. Για δεν παίρνω τα λεφτά, ρε παιδιά, από εκείνο το λογαριασμό που είχε ανοίξει ο Πετσάλικος. Ποια λεφτά. Ευχαριστώ καταρχήν για την ανταπόκριση και κάντε ό,τι μπορείτε και εσείς μέσα από αυτή τη δημοσιοποίηση. Ναι, αυτό σκεφτόμαστε και έλεγα. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Άλλη φορά θα σας λέω ευχαριστώ και εγώ με άλλο όνομα, κύριε Δημαρχέ. Σας το λέω από τώρα. Θα σας βάλω σε άλλο Δήμο. Είμαι αδιόρθωτο, το είπα δύο φορές. Καλημέρα. Λοιπόν, λέω να πιάσουν τόπο τα λεφτά που είναι σε εκείνο το λογαριασμό που είχε φτιάξει ο Πετσάλικος. Ναι. Ποιο λογαριασμό? Από πληρωμή του χρέους. Να γελάσω τώρα ή αύριο? Τώρα. Επειδή περίπου εκεί είναι το ποσό, γι' αυτό λέω. Πόσο είναι το ποσό αυτό, αλήθεια, κύριε Πετσάλη? Έμαθα ότι είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μικρό ποσό. Φεδάστιο, πόσο είναι? Γιατί από πληρωμή του χρέους ήταν αυτό το ποσό. Δεν το δίνεται σε κανένα. Μας πάρουν με τις πέτρες. Δεν το δίνεται σε τίποτα ανθρώπους που έχουν ανάγκη λόγω καλύτερα. Ναι, κάτι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι αυτό. Θα πιάσει τόπο. Λοιπόν, έτσι, διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, και επιστρέφουμε.
Θα το ερευνήσουμε αυτό που λέτε εδώ, αγαπητέ μου. Για το δάσος του Σχοινιά, ναι. Λέει, ένας φίλος πήγε και έκπληκτος είδε ότι έχουν κοπεί δέντρα. Mm. Έχουμε κάνει πολλές δράσεις με το Sky στο δάσος του Σχοινιά, mm. και με καθαρισμούς κλπ. Mm-hmm. Και θα το ερευνήσουμε αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το λέω και στον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος του Sky, να το δει το θέμα επισταμμένα. Ναι. Έτσι, με τον τρόπο που μόνο ο Γιώργος ξέρει. Λοιπόν, και πώς. Αυτό που λέτε, παιδιά, είναι μια απόλυτη ανοησία Αμερική. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Ντροπή. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε. Ντροπή. Όταν ο κράτος λέει πουλάει περιουσία, είναι προδότες. Όταν ο ιδιώτης το πουλάει, δεν είναι προδότες. Για του Σπυρουλούι. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε τι ανάγκες έχει ο άνθρωπος. Πού ξέρουμε σε τι κατάσταση οικονομική έχει περιέλθει ο απόγονος του Σπύρου Λουί και αναγκάζεται να πουλήσει ο άνθρωπος το κύπελο του παππού. Και ο ίδιος ο Σπύρου Λουί δεν ήταν στην καλύτερη των καταστάσεων. Ακριβώς. Και ο ίδιος. Λοιπόν, μην βγάζουμε τόσο εύκολα συμπεράσματα, ρε παιδιά μου. Και έπειτα, παιδιά, δεν μου αρέσουν αυτές οι εύκολες απαντήσεις. Μπλέκουμε... Είσαι προδότης εσύ. Όχι, είναι προδότης ο άλλος. Γιατί μπλέκουμε τις βούρτσες. Με ποιο τις μπλέκουμε τις βούρτσες, ξέρω. Μην το πει το άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εν πάση περιπτώσει, μην μπλέκουμε ανώμια πράγματα, θέλω να πω. Τι δουλειά έχει το κράτος, η δημόσια περιουσία, οι παραγωγικές επιχειρήσεις κτλ. Με το ένα αντικείμενο ενός ιδιώτη. Στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος απευθύνθηκε στο κράτος. Ας του έλεγε το κράτος με το επίσημο μέσο του Υπουργείου Πολιτισμού που απευθύνθηκε. Τι να του πει. Μια, δεν ξέρω τι να του πει. Ας έρθει και να του πει κάτι. Θέλω να ανοίξω την κουβέντα για το μουσείο. Όχι. Και ποιος μπήκε μέσα και τη σηκώσανε. Όχι. Λοιπόν, να του πει φέρε το κύπελο εδώ, θα πάω να το βάλω σε ένα μουσείο. Ναι, αυτό θα του λέγε το κράτος. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ο επόμενος να περάσει μέσα. Ναι, ακριβώς. Άσε. Πάμε στον κύριο Λάπα. Στο Λάπα, παιδιά. Δημήτρη Λάπα, πρόσεξ. Οι τακτικοί και παλαιοί τηλεθεατές θα θυμούνται ένα ρεπορτάζ που ο Δημήτρης Λάπας είχε παρουσιάσει πριν από μέρες, όπου οι κάτοικοι του γραμματικού είχαν δικαιωθεί στις αιτιάσεις που προέβαλαν σε σχέση με τον εκεί χιτά και την κατασκευή του. Μάλιστα. Λέγοντας ότι δεν έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Πράγμα το οποίο ήρθε να επιβεβαιωθεί και βεβαίως από την πλευρά της δικαιοσύνης. Τώρα όμως έχουμε μια ανατροπή. Πάει να γίνει. Θα μας πει. Για έλα, κύριε Λάπα. Όλα είναι σχετικά όπως θέλετε. Πάει να γίνει μια ανατροπή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Συγκεκριμένα, μεθαύριο Πέμπτη θα εκδικαστεί, θα βγει η απόφαση από το δικαστήριο στο οποίο είχαν προσφύγει κάτοικοι. Μέχρι στιγμής έχουμε διακοπή εργασιών. Λοιπόν, τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες έχω και από κατοίκους της περιοχής, ασκούνται αφόρητες πιέσεις, ναι, προκειμένου οι επιθεωρητές περιβάλλοντος να αλλάξουν το πόρισμά τους. Γιατί να το αλλάξουν το πόρισμα, ρε παιδί μου. Θα σας πω το γιατί. Το πόρισμα οι επιθεωρητές περιβάλλοντος το έκαναν μετά από επιθεώρηση. Ακριβώς. Έτσι, ναι, δεν είναι. Και μάλιστα υπάρχουν δύο πορίσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχω, ασκούνται φοβερές πιέσεις να αλλάξουν το πόρισμα. Ναι. Οι πιέσεις. Λέει, δεν είδες καλά, ρε παιδί μου, ήσουν σε άλλη περιοχή, ναι, κατά λάθος και δεν είναι. Μισό λεπτό, ναι, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, δεν είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι των πιέσεων. Δηλαδή. Ναι. Θα σου πω τι εννοώ. Έτσι λες. Εδώ και 10 περίπου μέρες. Κάποιοι οικολογούνται σύμβουλοι, το, ναι, ορφανά της Μπυρμπύλη που λέω εγώ στο ΙΠΕΚΑ. Α, υπάρχουν, έτσι, ακόμα ορφανά της Μπυρμπύλη. Τα ορφανά της Μπυρμπύλη που υπάρχουν στο ΙΠΕΚΑ, ναι, και δηλώνουν σύμβουλοι του κυρίου Παπακοσταντίνου, επιτίθενται τόσο στην εκπομπή όσο και στο Sky, ναι, ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε με το γραμματικό, με τα πορίσματα, με το ένα με το άλλο. Να μην, πούμε την ίδια. Τα ονόματά τους είναι στη διάθεσή μας. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Προσπαθούν λοιπόν να στήσουν κάποιες επιτροπές ορισμένων σοφών. Ναι. Από πανεπιστημιακές σχολές, υπάρχει να βγάλουν ένα πόρισμα ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και οι επιθεωρητές και να προχωρήσουν δεν το πρόσεξαν καλά, γρήγορα. Να προχωρήσουν γρήγορα στο έργο. Άλιστα. Θέλω να πιστεύω. Γιατί καίγονται τόσο πολύ αυτά τα ορφανά. Γιατί καίγονται τόσο πολύ αυτά τα ορφανά. Θα σου πω γιατί καίγονται αυτά τα ορφανά. Ναι. Γιατί ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης σε όλη αυτή την ιστορία του γραμματικού την έχει η κυρία Μπυρμπύλη. Ναι, όταν ήταν υπουργός και έστειλαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος το πρώτο πόρισμα και ζητούσαν. Βγάλτε κάποιες καινούργιες μελέτες, mm-hmm, συντάξτε πλήρεις μελέτες για να προχωρήσει το έργο. Σωστά. Το μόνο πράγμα που έκανε η κυρία Μπυρμπύλη είναι να κουνάει το δάχτυλο και να τους λέει τελειώστε τώρα το πόρισμα και να το αποσύρετε, να το φτιάξετε έτσι ώστε να τρέξει το έργο. Επί 1,5 χρόνο. Έργο μπορεί να μην άφησε η κυρία Μπυρμπύλη έργο πάντως, αλλά ορφανά έχει αφήσει. Και μάλιστα πολλά. Αυτή τη στιγμή στο ΙΠΕΚΑ έχει αφήσει πάρα πολλά ορφανά η κυρία Μπυρμπύλη. Από εκεί και πέρα, τι συμβαίνει. Έχουμε, θυμηθείτε το. Χιτά της Ζακύνθου, που καταλήγουν τα ιζήματα, τα στραγίδια, στο χώρο οτοκίας της Χελώνας. Ναι. Έχουμε το χιτά της Σάμου. Όλοι αυτοί είναι κάποιοι επίσημοι χιτά, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί από κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βέβαια, όμως, για αυτούς τους χιτά θα καμπανιαστούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε στους δικηγόρους του Δημοσίου, που προσφάτως με το ρύθμιση του κυρίου Παπαϊωάννου πήραν και αυξήσεις. Ξέρετε ποια ήταν η υπερασπιστική τους θέση στο δικαστήριο. Αν κύριοι δικαστές ή κυρία δικαστής δεν
δικαιώσετε το δημόσιο, θα χάσουμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας βάλουν πρόστιμα. Με το ζόρι δηλαδή. Με το ζόρι. Να το δικαιώσουν λοιπόν, ακόμα και αν δεν έχουν γίνει μελέτες και αν όλα πάνε κατά διαόλου. Ακριβώς. Να δικαιωθεί το δημόσιο. Ακριβώς. Για να μην χάσουμε θέλω τα λεφτά. Θέλω να πιστεύω ότι ο Παπακοσταντίνου θα τραβήξει ταυτί τόσο στα ορφανά της Μπιρμπίλη που πιέζουν και απειλούν, αλλά και ο κύριος Μέρκος με την κυρία Καραβασίλη κανονικά, να ελύνουν στο πόρισμά. Αυτά τα ορφανά τους πρέπει να πάνε μαζί με τις χείρες. Οι χείρες με τα ορφανά πάνε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άντε καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη. Τέλειος. Βλέπεις ότι, βλέπεις να υπάρχει σωτηρία με αυτά που ακούς. Ότι η κίνηση ενός, δύο στελεχών ή κάποιων προσώπων κτλ. Επειδή απουσιάζει το θεσμικό περιβάλλον και η κανονική διαδικασία, επειδή όλα γίνονται στραβά στην Ελλάδα, μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι είναι. Βεβαίως. Για παρεμβάσεις, αξιότιμα. Έτσι και να τελειώσει το θέμα, να το κλείσουμε, να το κουκουλώσουμε. Ακριβώς. Πάμε Σταύρο Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σταύρο, καλή σου μέρα. Τι ακούγεται τραγούδια, ακούγεται από μέσα, τι ακούγεται. Μες στο γλέντι στη Θεσσαλονίκη, τι να σου πω, έλα. Είναι, ακούγεται ο νονός του Κόπολα, είναι ο κύριος εδώ στην Αριστοτέλους κάθε πρωί με το κλαρίνο που παίζει μουσική εδώ για τον κόσμο. Να σας τον δείξουμε κιόλας, να γυρίσει η κάμερα. Α, νάτος. Ναι, ναι, είναι μορφή εδώ στην Αριστοτέλους ο συγκεκριμένος κύριος κάθε πρωί. Βέβαια, βέβαια, με το κλαρίνο του παίζει παραδοσιακές μουσικές, μουσικές γνωστές. Και ξένο ρεπερτόριο βέβαια, όπως ακούτε τώρα. Να έχει και ξένο ρεπερτόριο. Μπράβο του. Βέβαια, βέβαια. Eurovision δεν προλάβαινε τα μάθη ακόμα, είναι καινούργια, έτσι. Ορίστε, τη Eurovision. Ναι, ναι, είναι χθεσινά. Φαντάζομαι. Θα επανέλθει. Θα τα μάθει, θα επανέλθει. Σωστά. Ωραία, ωραία μορφή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις μας. Να πάμε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος μετά τα 45 αντιμετωπίζει τώρα νέες δικαστικές περιπέτειες, καθώς. Υπάρχει βούλευμα που τον παραπέμπει σε δίκη στις 21 Μαΐου σχετικά με την Λίμνη Κορώνια. Στο συγκεκριμένο δεν βούλευμα. Δεν προλαβαίνει να πηγαίνει στα δικαστήρια. Θα τρέχει. Πρέπει να πάρει το μηχανάκι να πηγαίνει από δικαστήριο σε δικαστήριο. Α, τώρα το δείχνουμε και το πλάνο με το μηχανάκι. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έσαμε την περίπτωση. Έχω να πω. Ρε, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αντί για από κανάλι σε κανάλι, μετά πηγαίνει από δικαστήριο σε δικαστήριο. Από δικαστήριο σε δικαστήριο. Αλλάζουν τα πράγματα. Μένει σταθερή η κίνηση. Για λέγε τα. Παραπέμπεται λοιπόν για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο άργησε 18 μήνες να συστήσει τους φορείς οι οποίοι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε όσους ρυπαίνουν τη Λίμνη Κορώνια, ενώ καθυστέρησε άλλους 15 μήνες να επιβάλλει τα πρόστιμα, τα οποία ήταν και κουρεμένα κατά 30-35%. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η δικαστική περιπέτεια. Μαζί του κατηγορούνται άλλα 6 άτομα. Πάμε τώρα στον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δήλωσε χθες πως θα είναι υποψήφιος και για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Από τώρα, μάλιστα, μπράβο, ρέξε, γιατί ακαπαρώσει θέση. Από τώρα, ναι. Όπως είπε βέβαια, παρά το γεγονός ότι θα είναι στα 73 του έτη, θα θεωρεί πως είναι σίγουρη η νίκη του, το ξεκαθάρισε ήδη από τώρα. Πώς είναι σίγουρη η νίκη του, για κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μπουτάρης, μην βιάζεται βεστού. Μπορεί να τον συμπαθούμε γενικότερα για ορισμένες θέσεις του, αλλά πρέπει να δούμε έργο. Έτσι. Βέβαια. Ο ίδιος πάντως εκτιμά πως θα νικήσει, πως θα διεκδικήσει για άλλη μια φορά με επιτυχία τον δημαρχιακό θόκο. Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κίνημα της πατάτας. Καθώς την Κυριακή στα Βασιλικά θα έχουμε φθηνές πατάτες από την Άνω Βροντού Σερών, φθηνά φασόλια, φθηνό ρύζι, αλλά και φθηνό ελαιόλαδο Χαλκιδικής. Πολύ σημαντικό, βλέπουμε ότι μπαίνουν και άλλα προϊόντα πλέον στο κίνημα αυτό, ενώ χθες στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου εξαντλήθηκαν 50 τόνοι φθηνής πατάτας μέσα σε μόλις 4 ώρες. Από πού ήταν αυτή η πατάτα? Φανταστείτε τι ζήτηση υπάρχει. Ήτανε πατάτα νευροκοπίου. Και αυτή είναι νευροκοπίου. Ρε παιδιά, πόσο στόκο είχε τον νευροκόπι τέλος πάντων. Είναι σαν τα αρνιά νάξου η πατάτα νευροκοπίου. Τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Που είναι όλα τα αρνιά στην Ελλάδα, είναι νάξου. Μιλάμε τώρα, έχουν φύγει. Χιλιάδες τόνοι πατάτα νευροκοπίου. Όλο αυτό ήταν στόκ. Ναι, είναι σε αποθήκες. Το φωνάζαν οι παραγωγοί. Από ό,τι λένε πάντως οι παραγωγοί δεν είχαν πουλήσει καθόλου. Δεν είχαν πουλήσει καθόλου. Αυτή η παιδιά πρέπει να την είχαν πατήσει με το κύκλο που έφερε την πατάτα εισαγωγή από την Αίγυπτο. Που ήταν τσάμπα η πατάτα αυτή. Σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι μπορούσαν να πουλήσουν οι παραγωγοί μας. Ακριβώς. Για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, και οπότε περιμένουμε να δούμε και τους επόμενους δήμους που θα μπουν σε αυτή την κίνηση. Είναι πάρα πολύ. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες εξελίξεις. Πάμε τώρα στην Ημαθία και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια που είχαμε κινηματογραφική καταδίωξη, καθώς ένας 16χρονος έκλεψε ένα φορτηγό. Στο Γιδά αυτά. Μάλιστα δεν σταμάτησε. Στο Γιδά. Ορίστε. Στο Γιδά. Στο Γιδά, ναι. Στο Γιδά, στο Γιδά, πολύ σωστά. Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Γιδάς.
Ναι. Λοιπόν, δεν σταμάτησε σε στόπ της αστυνομίας για έλεγχο. Τον καταδίωξαν δύο περιπολικά. Και αφού πέρασε, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, προσέκρουσε σε στήλο της ΔΕΗ. Ευτυχώς, χωρίς να πάθει τίποτα ούτε ο 16χρονος, ούτε ο 34χρονος συνεργός του που επέβαινε στο φορτηγό. Τελικά συνελήφθησαν και θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Ενώ στην Χρυσούπολη Καβάλας, μία 12χρονη καθώς και τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν για εμπόριο βρεφών, καθώς θέλησαν να πουλήσουν ένα βρέφος 2,5 μηνών, ένα αγοράκι που στην ουσία ήταν το παιδί της 12χρονης, προς 12.500 ευρώ σε αστυνομικούς, οι οποίοι τους συνέλαβαν και θα τους οδηγήσουν στον εισαγγελέα. Και να κλείσουμε με τις αίρες, όπου δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών λίστεψαν κρεοπωλείο για να πάρουν όχι μόνο χρήματα, αλλά και εμπορεύματα. Μάλιστα. Ωραία. Μια δουλειά γύρω να δούμε λίγο θάλασσα, ρε Σταύρο. Να δούμε θάλασσα, αλλά εγώ θα σου έλεγα Σταύρο. Ναι, βέβαια. Να πας εκεί στο φίλο που παίζει τόση ώρα. Κάτσε να δούμε λίγο θάλασσα πρώτα. Και να του πεις να μας παίξει ένα τραγουδάκι. Για αφήσει την τζάζ, πες και τα υπόλοιπα. Του να βαρέσει ένα τσάμικο εκεί πέρα να ακούσουν οι πατριώτες μου. Και να αφήσει την τζάζ. Μισό. Για πήγαινε κοντά. Να το κάνουμε παραγγελιά δηλαδή. Μια παραγγελιά πες τώρα για την τηλεόραση. Μέχρι το βγάζουμε στην ώρα στον άνθρωπο. Με την κάμερα. Για πήγαινε κοντά. Τι πήγαινε να κοντά. Ζητήσω, τι να παραγγείλω. Ένα τσάμικο πες το όποιο θέλει, ρε παιδί μου. Ένα με απ' όλα. Ένα τσάμικο. Έτσι, ένα τσάμικο πες το μας παίξετε. Ένα τσάμικο θα μας παίξετε. Να παραγγείλω, λέω. Ένα τσάμικο. Φάμε καλά βρίσκουμε εδώ πέρα. Τσάμικο, ναι. Δεν παίζει, είναι τσαμπίστας. Είναι του ξένου ρεπερτορίου. Ωραία, παίξε. Είναι του ξένου ρεπερτορίου. Ήταν σαξοφωνίστας ο κύριος. Α, μάλιστα. Σαξοφωνίστας. Για κάτσε να τον ακούσουμε. Βάλε το μικρόφωνο κοντά, ρε παιδί μου. Κάτι βγαίνει. Εγώ βλέπω παίζει πάντως. Άστο τι λέει, δεν. Δεν υπάρχει, παιδιά. Όχι, πτώχει. Πάντως, αυτό σχεδιάζει. Δεν υπάρχει και σήμερα που το έχει ρίξει θάσματα. Όχι, ρε παιδί μου, το αφιερώνω στην πατρίδα πάνω. Εντάξει, ωραία. Άντε, καλημέρα. Καλημερίζουμε. Είμαστε σε μουσικό mood σήμερα, που λέμε και στα ελληνικά, κύριε Λυριζή. Για θα σου έλεγα έτσι να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Τι να ψηφίσω χτες. Τι ψήφισες τελικά. Πάγκαλο. Πάγκαλο ψήφισες. Ναι. Είδα εγώ, παιδιά, που είδα τα κορίτσια του Eurovision. Είδα τα κορίτσια της Eurovision και λέω δεν πάει να δω πολιτική συζήτηση. Βάλτε λίγο ρε παιδί μου να ακούσουμε. Αυτή κέρδισε για όσοι δεν το είδατε. Ελευθερία Ελευθερίου Αφροντίσιακ. Ελληνικότατο, ακούστε το. Έχει και μπουζούκι μέσα. Έχει, ρε παιδί μου. Έχει και τσαρούχα. Έχει στοιχεία Παπαρίζου. Και τσαρούχα έχει. Και τσαρουχάκι. Άμα προσέξετε. Για βάλτε λίγο να ακούσουμε. Ορίστε. Από φωνή εντάξει είμαστε. Μια χαρά πάμε. Φωνάρα. Παρακολουθώ το στίχο που μένω πίσω. Σαφέστατος. Ψυχία, τώρα να ακούσω, παιδιά, μιλάτε, οι υπόλοιποι. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο. Νομίζω για τις εκλογές. Έχει παιδιά για τις εκλογές κάτι, λέει, για το... Ναι, ναι. Για το PSI. Αμότο. Τα φροντίσει ακόμα όμως χρειάζεται, λέει, τα φροντίσει ακόμα. Έτσι. Γι' αυτό βγήκαν αυτά τα ωραία κορίτσια φέτος. Γιατί το άλλο είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν πάμε καλά στο αφροντίσιακ. Είναι πάντα κόντρα στα αφροντίσιακ. Ακριβώς, όλα τα άλλα. Καλές ήταν οι συμμετοχές και τα άλλα κορίτσια ωραία. Μια χαρά, παιδιά. Ναι, είπαμε, φωνάρες ήταν όλοι. Φωνάρες όλες. Και αυτή και το πρώτο ήταν ωραίο, ρε παιδί. Κανό και το πρώτο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχε και αυτό προοπτικές από τη γητά. Προοπτικές. Και ένα άλλο τρίο με κάτι τρία κορίτσια μαζί. Αυτό πώς το είδες. Αφού σήμερα έβλεπα πάγκαλο. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Έβλεπα πάγκαλο, σου λέω. Καλά να πάθεις. Έβλεπες πάγκαλο. Πάγκαλο και Άρη. Και Άρη. Ναι, τι Άρη. Άρη Σπυριωτόπουλο. Και Άρη Σπυριωτόπουλο. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είδα λίγο Γιουνκέρ εδώ στον Παπαχελά. Εντάξει. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ στην Eurovision. Ναι. Λόγω παρελθόντος. Λόγω παρελθόντος. Και λέω, ρε, εντάξει. Εδώ θα είναι ο Βαχελάς, δεν φεύγει. Ναι. Και ο Γιουγκέρ εδώ άμα θα είναι. Θέλω το βλέπω στο βίντεο. Α, το βλέπω και στο βίντεο. Α, μπράβο, ναι. Χάσα δει το κορίτσι, λέω. Καλημέρα και στο Ηράκλειο, εδώ να πούμε σε κάτι φίλους και τα λοιπά. Ποια, είπε κανείς, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τι έχει το γραμματικό χελώνες. Όχι, είπε για άλλη. Είπε για άλλο έργο ο Δημήτρης. Άλλο έργο ήταν. Για άλλο έργο όπου ενοχλούσαν τη χελώνα. Άλλο έργο ήταν αυτό. Κανείς δεν θέλει αλλιώσια. Θέλω να πω στον αγαπητό φίλο. Κανείς δεν θέλει αλλιώσια. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή ουδείς θέλει να συνεχίσει αυτό το χάλι που υπάρχουν στα αλλιώσια, και θα έλεγα να είσαι και λίγο πιο ευγενής, εν πάση περιπτώσει, πρωί-πρωί. Όχι, λέω, ακριβώς γι' αυτό εξοργίζεται κανείς με την προχειρότητα και να μην πω και την απώλεια των τεραστίων ποσών που γίνονται τα πράγματα.
Έτσι είναι. Παιδιά, εδώ τα έλεγαν οι επιθεωρητές. Δεν το είπαμε εσείς και εγώ ότι το έργο αυτό δεν είναι στη σωστή θέση. Το είπαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος που συνέταξαν μελέτες και τώρα τους ζητάνε να αλλάξουν τις μελέτες και να τις προσαρμόσουν σε αυτά που λένε οι ίδιοι. Που δεν είναι επιθεωρητές. Οι ίδιοι πήγαν επιθεώρηση εκεί, παιδιά. Δεν είναι σωστές οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχετε κάνει εδώ. Έτσι. Δεν πάει καλά το έργο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα όλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα νέα της Αλεξάνδρας. Λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Με το πόθεν έσχισε, έχει φαγωθεί ένας φίλος εδώ. Τι με θέλει? Το πόθεν έσχισε των βουλευτών. Τι έχει γίνει με το πόθεν έσχισε των βουλευτών, τι έχει γίνει με το ένα. Προβληματίζει ότι είναι από τα Ζωνιανά ο φίλος όμως. Το βλέπω, ναι. Έχουμε κρύο, λέει, και βροχή. Λοιπόν, καλημέρα. Για την τελευταία καλημέρα θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, τι? Λόγω εκτάκτων γεγονότων, ποιον? Σου προτείνω να φύγουμε τρέχοντας, να πάμε στο ραδιόφωνο, γιατί μετά έχουμε και άλλες δουλειές. Λοιπόν, καλημερίζουμε, παιδιά. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Αποφύγετε τις κακοτοπιές. Πέρασαν, τι ώρα είναι, 10, Θα πλησιάζει 10. Ναι, αλλά είμαστε σε προστατευμένο περιβάλλον. Δεν πιάνε. 10 ώρες τρίτη και 13 δεν έχει συμβεί τίποτα. Καταστροφή. Μέσα όμως, κλεισμένη. Βγες έξω να δεις. Οφείλω να σου πω ότι άλλες μέρες που δεν ήταν τρίτη και 13 συνέβησαν καταστροφικά. Άντε, καλημέρα. Άντε, γεια. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge?